Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά και μετά από τις 5. Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης, σε λίγο κοντά μας. Άλλωστε δεν έρχεται ποτέ όταν ξεκινάει η εκπομπή. Και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρασκευή σήμερα, 2 του Νοέμβρη. Δύο μέρες πριν από το πολύ κρίσιμο ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι και το μάτς της ένατης αγωνιστικής στην Super League. Ένα παιχνίδι με το οποίο φυσικά θα ασχοληθούμε και θα αναφέρουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τι σκέφτεται ο Πάκο Ερέρα, ποια είναι η πιθανή δικάδα του Άρη για το μεθαυριανό παιχνίδι. Τα τελευταία νέα και από τον Ολυμπιακό, σε ένα Σαββατοκύριακο που δεν έχει βέβαια μπασκετική δραστηριότητα καθώς έχουμε τα μάτς για το κύπελο και ο Άρης παίρνει θέλοντας και μία ένα ρεπό από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δουλειά για τους παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου, αφού έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια με Κατάγια και Κολοσσό Ρόδο, θυμάμαι καλά, εκτός έδρας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα σχολιάσουμε και θα τα συζητήσουμε μέχρι και τις 7. FM κενό, το μήνυμά σας το 54526. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή για την ώρα. Να γράψετε το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, τις προτιμήσεις, τις δικές σας θα ήθελα να δω. Πιθανές εντεκάδες να μου δώσετε εσείς σήμερα, έτσι. Διαλέξτε 11 παίχτες και στείλτε τους στο 54526. Ποιους θα θέλατε να δείτε εσείς να αγωνίζονται κόντρα στον ΠΑΟΚ. Για να σας δω τι προπονητές κερκίδας είστε. Το τακτοποιήσαμε το θεματάκι. Ναι, ρε φίλοι, μισό λεπτό μου είπες πριν όμως. Τι γίνεται τώρα δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει. Στη δικιά μας την πλάτη θα κάνετε πάλι όλα. Τι? Στη δικιά μας την πλάτη πάλι θα τα κάνει όλα, Δημήτρη μου. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να συζητήσουμε, όπως κάνουμε τις περισσότερες μέρες εβδομάδας, για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι για το οποίο ο Άρης ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του. Είναι το παιχνίδι της αγωνιστικής. Εντάξει, και αυτό το ατρομίτι με τον ΠΑΟΚ, για βαθμολογικούς λόγους, γιατί είναι οι δύο ομάδες που βρίσκονται στις δύο προσθέσεις βαθμολογίας. Αλλά το ντέρμπι είναι αυτό στο Κλειάνης Μικελίδης στις 7. Σε μια ένατη αγωνιστή που ξεκινάει αύριο στο Περιστέρι με το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 4. Στις 5 και 4 Πανιώνιος Πανετολικός. Και στις 7 το πρώτο ντέρμπι της αγωνιστικής, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο ΆΚΑ με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Και το πρόγραμμα βλέπω ολοκληρώνεται αύριο. Το αυριανό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό Λάρισα στις 7.30. Την Κυριακή έχουμε 5 και 4 ΠΑΣ Γιάννα Λαμία. Άρης Ολυμπιακός, μπορεί να υπάρχει και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι, και επαναλαμβάνω, ότι είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο θα κρίνει νομίζω αρκετά όσον αφορά τη συνέχεια του πρωταθλήματος και για το πρωτάθλημα συνολικά, αλλά και για τον Άρη και για τον Ολυμπιακό, ανάλογα ποιος θα κερδίσει. Εκτός ενώ έχουν και ισοπαλία. Λοιπόν, και είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι πιθανό να φέρει εξελίξη σε μία από τις δύο ομάδες. Έτσι. Έχουμε όφη Απόλλων Σμύρνης στις 7.30, επίσης την Κυριακή, και την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την Ξάνθη στην έδρα του. Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος παραμένει στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας μόλις 5 βαθμούς, συνεχίζει να εμπιστεύεται τον Σάβα Παντελίδη και θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη κόντρα στην Ξάνθη, που τα πηγαίνει πολύ καλά, είναι αλήθεια, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όχι παίζοντας κάτι τρομερό, αλλά έχοντας την ουσία, έχει φτάσει τους 15 βαθμούς στις πρώτες 8 αγωνιστικές. Πάμε λοιπόν το πρόγραμμα της ένατης αγωνιστικής, η οποία ξεκινάει αύριο. Αδελφός! Μαριλής, φέρε λίγο το αποσμητικό! Μαριλής έχει φύγει. Εδώ έξω είναι. Θα πάω να φέρω αποσμητικό, ρε φίλε. Τι γιατί γίνεται εδώ πέρα. Και τα μικρόφωνα. Να έρθει εσύ από εδώ. Ναι, θα με υπολογιστεί όμω. Δεν πειράζει. Τι θα το κάνει. Τι τον κάνω, ρε φίλε. Αφού εσύ έχει το κινητό, δεν με νοιάζει. Φύγει από εκεί. Μυρίζει και η υδροτήλα. Φύγε. Πάμε γρήγορα. Άνοιξα τώρα. Ωραία. Δεν μυρίζει κάτι. Ωραία, κάτσε από εκεί. Λοιπόν, τι θέλει πάλι. Εκπομπή έχουμε, φίλε. Έχουμε εκπομπή. Έλα να πει καταρχήν να πει τα μπασκετικά. Έλα να πει τα μπασκετικά. Έλα να μα πει, θα παίρνουμε την Τούνη. Τον Παπαντονίου. Όταν την είχαμε εμείς πρόμο γκέρλ την Ιωάννα. Θέλει λίγο το αποσμητικό, ρε, στα μάτια. Όταν την είχαμε πρόμο γκέρλ την Ιωάννα και. Έλα, αδελφέ μου, έλα. Ξυπνήσατε στο μπάσκετ. Έλα, κάτσε. Έλα, αφού μετά τα ποδοσφαιρικά. Το μπάσκετ. Όταν τα πιάνε όλα ο Σιδεράκης, κοιμόσασταν όρθιοι. Το μπάσκετ πουλάει. Το μπάσκετ πουλάει.
Καθίστε εδώ, ρε. Πού πάτε, ρε. Καλά, εντάξει, αυτό είναι τραγικό τώρα. Έτσι, σηκωθήκαν να φύγανε την εκπομπή, τη δικιά του. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα στου φίλου ακροατέ του Λιμπερό. Ναι, οι οικοδεσπότε φύγανε, αντέλα. Έλα ο ένα από του δύο. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να με, η εκπομπή να βγαίνει και διαδικτυακά ζωντανά. Θα κάνουμε. Στον θα αέρα κάνουμε. Πρέπει θα να κάνουμε βγαίνει. Και βίντεο πλέον. Για να βλέπουν και τι γίνεται. Κανονικά. Όχι, live όλη η εκπομπή να βγαίνει. Όχι, όλοι, απόσπασμα. Όλοι, βγαίνει, όλοι. Να βλέπουν τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος, φίλε, μια τέτοια εκπομπή. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα, φίλε. Μια καμερίτσα δεν λέει. Αυτό το άρμα που μου έδωσε η Μαριλής πρέπει να το έχουν σε οίκους στη Γιαννητσό. Μια χαρά είναι, όχι, γιατί είναι μια χαρά άρωμα. Σιγά ρε, κοσμοπολίτη. Μια χαρά είναι, ωραία αρωματάκι, σιγά. Από αυτό που μύριζε πριν είναι καλύτερο. Ωραίο. Ναι. Τι γίνεται. Ωραία. Καλά, εσύ θα μας πεις. Τι να σου πω. Να σε εκμεταλλευτούμε, θέλουμε μια που είσαι εδώ πέρα. Ναι. Ξεκινήσουμε ανάποδα. Έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο πολλά πράγματα. Αλλά θέλουμε λίγο, επειδή και τον μπάσκετ έχει ρεπό, να μας πεις τι γίνεται με την περίπτωση του Παπαντονίου. Τι να σου πω, με την περίπτωση του Παπαντονίου, η ενημέρωση πρωινή γενικότερα που υπήρχε έδειχνε ότι οι δύο πλευρές έχουν ένα θεματάκι. Η μεσημεριανή ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, ότι προχωράει κανονικά. Ναι. Θεωρώ ότι το θεματάκι που μπορεί να υπάρξει στην όλη διαδικασία είναι κάποιες αντιδράσεις από μερίδα του κόσμου, ναι, όσον αφορά το θέμα Παπαντονίου. Για τις οποίες... είχε κάνει κάτι μανούρες στο Άρισα. Ναι, είχε τώρα ένα θέμα με τον κόσμο, εντάξει. Μήπως να μην είναι συγκεκριμένο. Κάποιοι, όχι. Ένα φίλο μου που μαλώνει. Όχι. Ένας φίλος μου τον έχει στο μάτι τώρα. Εντάξει, κάποια μερίδα, μια μερίδα του κόσμου, ας το πούμε έτσι, είναι ενοχλημένη από αυτή την πιθανότητα. Όχι οργανωμένη. Να το διευκρινίσω, δεν νομίζει όχι. Κανείς ότι είναι οργανωμένη όχι. Και τέτοια. Οργανωμένα, δηλαδή επίσημα οργανωμένη, δεν έχουν τοποθετηθεί σε αυτό το κομμάτι. Είναι απλός κόσμος οι οποίοι εκδηλώσανε ως ένα βαθμό την αντίθεσή τους και αν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι είναι από αυτή την πλευρά. Δηλαδή αυτό αν απασχολεί κάπως τον Άρη, αυτό το θέμα των αντιδράσεων από μερίδα του κόσμου. Νομίζω ότι στο οικονομικό δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα γιατί ο Παπαντονίου έχει απορρίψει εδώ και καιρό κάποιες προτάσεις και από άλλες ομάδες. Θέλει να παίξει ο ίδιος στον Άρη, γιατί και από παλιότερα πριν κλείσει τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά είχε προταθεί ο ίδιος στον Άρη. Απλά ο Αγγέλου τότε είχε απορρίψει την περίπτωσή του εκείνη την περίοδο. Γιατί ο Παπαντονίου ήθελε να παίξει σε μια ομάδα που έχει αγωνιστικούς στόχους, έχει αγώνες στην Ευρώπη. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι μπορεί. Δηλαδή, ας σου λέω, άμα αλλάξει κάτι, νομίζω θα αλλάξει κυρίως αυτό ή λόγω του κόσμου, ή αν βρεθεί κάποια καλή πρόταση. Για τον Πανιόνιο έχει ψηλό ακουστεί. Δεν νομίζω. Πανιόνιος ακούγεται τώρα, εντάξει, γράφονται πολλά. Για τον Ντόλσε γράφτηκε. Εντάξει, εγώ με αυτά που έχω δει στον Πανιόνιο τελευταίο 1,5 χρόνο, ό,τι και να μου λες, δεν πιστεύω τίποτα. Θα διώξουν τον ένα, θα φέρουν τον Ντόλσε, θα φέρουν τον άλλον. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι μπορεί άρα να γίνει. Άρα το συμπέρασμα είναι αν βέβαια ενισχύει τον Πανιόνιο, αυτό είναι άσχημο για τον Άρη, έτσι πως είναι αυτή την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης. Αγωνιστικά, γιατί πρέπει ενισχύεται μια ομάδα που τον κέρδισε. Και πρέπει να κάνει νίκες. Έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι για τον Άρη είναι και λίγο το πρόγραμμα που μας κάνει να ανησυχούν περισσότερο. Γιατί θεωρώ ότι ο Άρης μέσα στην έδρα του, εντάξει, θα πάρει τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει, ναι, και μάλιστα θα πάρει και τα παιχνίδια για να διηγήσει κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Ναι. Αν βέβαια υπάρχει η ομάδα κανονικά. Αν αρχίσουν και όπως πέρσι και φεύγουν. Όχι, εγώ δεν νομίζω. Έλληνες. Να πούμε ότι πληρωθήκαν κανονικά και αυτό το μήνα οι παίχτες. Από τον κύριο Γουλιέλμο. Οπότε η διοίκηση είναι κανονικά στο. Κοίτα, μην μου πεις για το πρόγραμμα, γιατί το έχω συζητήσει και ότι έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Φίλε, έχεις στην έδρα σου δύο μάτς που είναι τα δύο χαμένα, ναι, σίγουρα μάτς από την αρχή της σεζόν. Σωστό. Τα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια όμως είδες τι εμφάνισε και μου άρεσε. Έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έχασε από τον Πανιόνιο το 5 παιχτών. Κέρδισε με στο Λαύριο. Ναι, εμένα με προβληματίζει και σαν δικόνο του Άρη, γιατί και πέρσι τα συζητούσαμε εδώ πάλι. Έτσι και λέγαμε στην αρχή ότι προβληματίζει ο Άρης, δεν πέρσι πέρα, ήταν διάλυση η ομάδα. Και λέγαμε, στην αρχή δεν ήταν διάλυση η ομάδα. Και θυμάστε, λέγαμε, η δύσκολο πρώτο μάτς έχασε 30 πόντους. Κέρδισε στον ΠΑΟΚ, λέγανε κάτι στο κύπελο. Έχασε στο πρώτο μάτς 30 πόντους. Ναι, αλλά έκανες νίκες στην αρχή. Τίποτα δεν έκανε στην αρχή. Τίποτα, μόνο το κύπελο έκανε. Ναι, το έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Και λέγανε όλοι διάφορα. Εγώ επειδή έχω μάθει να βλέπω μπροστά. Μάλιστα. Πολύ μπροστά για την εποχή μου, ίσως. Βλέπω πολύ μπροστά για την εποχή μου. Ναι. Έτσι, εγώ θέλω να προλάβω κάποια πράγματα. Γιατί η περσινή χρονιά για τον Άρη είναι πολύ δυσκολότερη από ότι η φετινή. Η φετινή, μάλλον, συγγνώμη, για να μπερδευτώ.
έτσι, πέρσι έφτασε σε σημεία άσχημα, σε σημεία πολύ το δύσκολα. Το πρόγραμμα δεν γίνεται ποτέ καλό. Το έχω φτάσει ένα διαγωνιστή και είναι δύσκολο. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, ξέρετε, γιατί έχει καλές ομάδες. Ναι. Γιατί καλές ομάδες. Το Περιστέρι που παίζει εντός ο Άρης είναι αίτητο. Και το ξαναλέω, έχει και αβάντα διαιτησία στο Περιστέρι. Ναι. Πέρα ότι είναι καλή ομάδα. Πας μετά να παίξεις μετά τον ΠΑΟΚ, δεις τι πρόγραμμα έχει ο Άρης. Προμηθέα, ΑΕΚ. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο πρόγραμμα αυτό, δεν είναι εύκολο. Από την 10η μέχρι την 14η αγωνιστική, σταμάτη. Μέχρι την 14η αγωνιστική θα κάνω 5-4 νίκες. Εντάξει, εσύ το λες αυτό. Μα βάλουμε, δεν βάζω στη μόχη, γιατί και εγώ θέλω να κάνω. Ναι. Εγώ απλά λέω ότι το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Μην νομίζουν κάποιοι ότι επειδή παίζεις με την Κίμη εντός, με το Προμηθέα εντός ή με το Περιστέρι εντός, ότι είναι, ναι, λέω παράδειγμα, ναι, ότι είναι εύκολα. Φέτος η Α1 είναι δύσκολη. Όλες οι ομάδες έχουν ισχυθεί και το ανησυχητικό σε σχέση με πέρσι με τον Άρη είναι ότι ο Άρης πέρσι μπορούσε να κάνει αλλαγές. Άσχετα αν έκανε κάποιες αλλαγές. Και φέτος μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει. Εντός το σύνολο. Εντάξει, τι εντός το σύνολο. Δεν μπορεί να πάρει παίκτη. Έναν Έλληνα μπορεί να πάρει. Ξένο δεν μπορώ να αλλάξω. Μπορείς να αλλάξεις ξένο, ρε Χρυσανδέ. Πώς δεν μπορώ να κάνω αλλαγή. Χρυσανδέ, σε ένα μήνα οι ξένοι που είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, λογικά λέω εγώ, θα έχουν κλείσει. Αν δεν έχουν κλείσει αυτοί που είναι ελεύθεροι τώρα, ούτε σε ένα μήνα, να, σημαίνει ότι καλό είναι να απομακρυνθείς από αυτούς γιατί κάποιο πρόβλημα έχουν. Ναι. Και δεν έχουν κλείσει σε ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβρη δεν έχουν κλείσει πουθενά και είναι 5 μήνες άνεργοι. Μάλιστα. Έτσι, δεν μπορείς να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος είναι 5 μήνες άνεργος και να το φέρεις και να πεις ότι α, ήταν στην ανεργία γιατί ας πούμε δεν τον είδε κανείς. Είναι παικταράς και δεν τον είδε κανείς. Άρα έχει κάποιο θέμα. Άρα γι' αυτό πάει να πάρει τον Παπαντονίου, μου λες. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο Αγγέλου πάει να πάρει τον Παπαντονίου προκειμένου να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την περιφέρεια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δεν θέλει μάλλον να κάνει αλλαγή ξένα αυτή τη στιγμή ο Αγγέλου. Αν αλλάξει κάποιο ξένο, νομίζω ότι ο πρώτος που θα αλλάξει ήταν ο Χάρης. Έτσι, ο οποίος δεν είναι. Είναι απογοητευτικός μέχρι στιγμής. Ναι, το θέμα είναι ότι η αγορά αυτή τη στιγμή από τους παίκτες που υπάρχουν τους ξένους. Ο μόνος που μπορείς να πεις ότι μπορεί να παίξει ο 4 και λίγο 3 και να βοηθήσει είναι ο Ντεκόζη, ο οποίος ακόμα από ό,τι γνωρίζω είναι ελεύθερος. Έτσι. Αν φύγει κάποιος από τους ξένους, θα φύγει ο Χάρης. Οπότε να φύγει ο Χάρης για να πάρει Αμερικανό κοντό και να μείνει στη ρακέτα με ποιους, με τον Κάιζερ και τον Μαγκή μόνο, είναι δύσκολο. Γι' αυτό θέλει να πάρει τον Παπαντονίου, να βοηθήσει να ενισχύσει λίγο την περιφέρειά του, να ενισχύσει τη λειτουργία την οργανωτική με τον Παπαντονίου. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κάποιος από τους Φεριακούς λογικά θα μείνει εκτός ομάδας ή θα μένει εκτός ομάδας. Έτσι. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει να κλείνει, δεν έχει κλείσει ακόμα οριστικά. Δείχνει να κλείνει το θέμα του Παπαντονίου. Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι πιστεύω ότι θα κλείσει, δεν θα κλείσει για κανονικό συμβόλαιο όλη τη χρονιά, θα κλείσει για μηνιαίο για να δουν τι γίνεται. Γιατί τώρα είναι το κάψιμο για τον Άρη και ανάλογα αν πάει καλά, νομίζω ότι μετά θα μπει και για όλη τη χρονιά. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι την Κυριακή, αν όχι την Κυριακή, την Δευτέρα θα κλείσει οριστικά. Γιατί αν δεν κάνω λάθος. Καταρχήν δεν μπορεί να κλείσει αύριο, γιατί αύριο. Έχει συμβόλαιο ακόμα. Έχει συμβόλαιο ακόμα. Και αυτά από τον Άρη δεν λένε τίποτα. Άρα και ακόμα και αν έχουν συμφωνήσει. Έχει συμβόλαιο, φυσικά. Θα στο πούν τη Δευτέρα το πρωί. Είπαμε ότι είναι. Το θέμα θα κλείσει από την Κυριακή και μετά. Έτσι όπως με λέει ο Γιάννης Παπαγιάννης και ο Τσούπκοβιτς για τεσσάρι είναι ελεύθερος. Εγώ απλά θα πω ότι ο Τσούπκοβιτς ενώ είναι καλός παίκτης. Άμα. Καλός είναι. Καλός είναι. Άμα πεις τώρα σε ένα Αριανό για τον Τσούπκοβιτς. Ποιος? Ο Τσούπκοβιτς. Είναι καλός παίκτης. Και είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει κάποια πράγματα στον Άρη. Και αυτός του Καπάζου κλείνει. Όχι. Δεν ξέρω, νομίζω. Το όχι ή το είπες. Με τόση σιγουριά. Έτσι μου βγήκε. αλλά θέλω να σου πω. Επειδή είναι Σέρβος. Όχι, θέλω να σου πω. Ότι υπάρχουν κάποιες επιλογές, οι οποίες όμως σε ένα μήνα δεν θα υπάρχουν. Αυτό είναι το άσχημο για τον Άρη. Ποιοι άλλοι παίκτες είναι του Καπάζου στην ομάδα? Τώρα δεν ξέρω ποια. Ο Σλαυσάκης είναι. Ο Σλαυσάκης, μάλιστα. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι μόνο. Ο και άλλοι μάνατζερ. Ποιο είναι? Και άλλοι μάνατζερ. Του Καλέργη. Μάλιστα. Τώρα θα κάνουμε το. Γιατί ρε, να μην ξέρουμε. Παίζει ρόλο. Εντάξει, αυτό ενδιαφέρει πιο πολύ μαζί δημοσιογράφους. Τον κόσμο. Όχι, και τον κόσμο. Εμάς δημοσιογράφους, γιατί άμα καταλαβαίνουμε εμείς, δεν πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει. Ο κόσμος θα τον ενδιέφερε πολύ σωστά, αν όπως γινόταν είχε γίνει μια-δύο χρονιές παλιότερα, η παίκτες αποτελούνταν από, ερχόταν από δύο μάνατζερ. Ναι. Έτσι. Ή έναν, ας πούμε. Εκεί να υποψιαστεί ο παίκτης. Από ποιους? Εντάξει, παλιότερα υπήρχαν κάποιοι μάνατζερ που είχαν πολλούς. Πέρσι ήταν αυτός με του Γιαννάκη, το πώς το λένε. Ολυμπιός. Νίκου. Να, όχι, κατάλαβα. Εντάξει, ρε παιδί μου, υπήρχαν και παλιότερα, α πούμε. Εντάξει.
Απλά, ας πούμε, για παράδειγμα, η Δίκη Σταμιάνη, ο Γιάννης Δαμιάνης, επέλεγε κάποιους συγκεκριμένους μάνατζερ. Πολύ παλαιότερα. Ναι, τώρα. Καλούς παίχτες είχε βέβαια, αλλά εντάξει. Καλά, εντάξει. Όλες απλά για να μην πάμε τόσο μακριά. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ σωστό, το κάνουν. Σωστό. Απλά για να πούμε ότι για το θέμα του Παπαντονίου αυτά ισχύουν τη δεδομένη στιγμή. Έτσι, εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενιστής ή πώς να το πω, ας πούμε, σαν να βλέπει κάποιος μια ταινία που διαλύει το πλανήτη. Και απλά θέλω να κρατήσω τον κόσμο σε μια εγρήγορση, αν θέλεις, ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα γενικά. Έτσι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο Άρης έχει μεν ένα δύσκολο πρόγραμμα εκεί στην αρχή, δεν αντιλέγω με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά όλες οι ομάδες είναι καλές. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή, βλέποντας τα παιχνίδια του γενικά, τη συνολική εικόνα του Άρη, Χρυσάνθε, και δεν μένω στο παιχνίδι με το Λαύριο, που για μένα στο παιχνίδι με το Λαύριο δεν έπαιξε καλά ο Άρης, έτσι απλά ήταν λίγο καλύτερος από το Λαύριο. Η συνολική εικόνα του Άρη εμένα έχει μια εκτός έδρας νίκη. Άλλο αυτό. Ναι, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Συμφωνώ. Εμένα μ' άρεσε ο Άρης εκείνο το μάτς. Σε εμένα δεν μ' άρεσε. Σε εκείνο το μάτς. Ιδιαίτερα δεν μ' άρεσε. Για εκτός έδρας και μετά από ήττα από την τέτοια. Εγώ όμως στέκομαι στα παιχνίδια ευρωπαϊκά και δεν βάζω τώρα την νίκη στην Τρέπρη. Η Τρέπρη είναι παιδιά. Το είδε στο μάτς με την Τρέπρη. Η πιο αδύναμη ομάδα των Μήλων τώρα έχει το σέντερ βόλτο ψηλό, το σέντερ τον μπακά. Τι λευκό Σοσιανίδη, ο Σοφοκλής μπροστά του είναι. Εντάξει. Μην τρώθουμε ναι, τώρα. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Δηλαδή τώρα στη Σόφια η ομάδα δεν έπαιξε καθόλου καλά. Ναι. Έπαιξε με στο 41-41, πώς πήγες. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις τώρα. Σε αυτή την αστεία όλα παίζουν. Έρχεσαι να δω όμως όλα παίζουν ρόλο. Η ομάδα είναι κουρασμένη. Τώρα έχει μια εβδομάδα να ξεκουραστεί. Θεωρητικά γιατί την Τετάρτη πρέπει να είναι στη Φιλανδία. Από τη Φιλανδία μετά πάει στη Ρόδο. Είναι μεγάλο ταξίδι, δεν είναι εύκολα πράγματα. Μάλιστα. Έτσι. Απλά λέμε, δεν είπαμε ότι η κατάσταση ότι έχει διαλυθεί το παλέ, έχει πέσει μέσα στη γη ή οτιδήποτε. Απλά λέμε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν κάποιοι. Και δεν θα προλάβει, γιατί μην φτάσουμε πάλι τελευταίες αγωνιστικές όπως πέρσι και τρέχουμε και φωνάζουμε. Σωστό. Γιατί μία, δύο, τρεις. Δεν γίνεται μια κάθε φορά τέτοια. Γιατί πέρσι, να σου πω κάτι, πέρσι είχε και τα Τρίκαλα τα διαλυμένα και τον Πανιόνιο που ήταν ψηλοδιαλυμένο. Έτσι και τον Κόρεβο που έβλεπες πως είναι. Φέτος δεν υπάρχουν να δεις τρεις ομάδες. Υπάρχει ένας Πανιώνιος που έχασες και δες ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Ποιες είναι? Το Ρέθυμνο δεν έχει ακόμα νίκη, αλλά είναι το Ρέθυμνο που μπορεί να πάρει 2-3 παίκτες άνετα. Έτσι. Ο Κολοσσός που πάει να παίξεις τώρα στον Κολοσσό και ο Πανιώνιος που σε περνάει. Δηλαδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πραγματικά δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Έτσι. Δεν λέμε ότι ήρθε η καταστροφή από τώρα. Έτσι απλά. Η εικόνα της ομάδας δεν είναι καλή, δεν είναι αυτή που πρέπει. Γιατί η ομάδα είναι καλή, η επέκταση είναι καλή. Απλά δεν φαίνεται στο γήπεδο αυτό. Έχει διαφορά το ότι η ομάδα είναι καλή. Έτσι, δεν μπορεί να πει κανείς τους ξένους. Ο Αγγέλου πήρε τους καλύτερους ξένους που μπορούσε να πάρει. Πήρε το δεύτερο. Στο value for money, ναι. Ναι, πήρε τον πρώτο rebounder και τον τρίτο rebounder της περσινού πρωταθλήματος. Πήρε τον καλύτερο μπλοκέρ του περσινού πρωταθλήματος. Έτσι δεν μπορεί να πει ότι δεν σου πήρε καλούς παίχτες. Το θέμα είναι όμως όλοι αυτοί. Αυτό το μείγμα παιχτών ξένων και Ελλήνων, τι παρουσιάζει στο γήπεδο. Πες μου, ρε φίλε, κάτι τώρα που το έχω πάντα απορία. Παίζουμε κι εμείς μπάσκετ έτσι, με τα κιλά μας και τα λοιπά. Ναι. Ρε φίλε, πώς γίνεται, πες μου σε παρακαλώ, να έχω εγώ 8 στις 10 βολές και είμαι τα κιλά που είμαι και είχα να παίξω μπάσκετ μέχρι τα 39 μου από τα 15 μου και δεν μπορεί ο επαγγελματίας, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί... Το έλεγα με τον Μούρτο, πώς γίνεται ο επαγγελματίας αθλητής να μην μπορεί να βάλει βολή. Κοίτα, δεις, πώς γίνεται, ρε φίλε. Αυτό έχει να κάνει καθαρά σε θέμα προπόνηση και σε θέμα στυλ. Έτσι. Ο Μαγκή, για παράδειγμα, φαίνεται και από το στυλ του ότι το παιδί δεν έχει δουλέψει ποτέ. Όπως να σου πει κάτι, ο Σακίλ. Ο Σακίλ έπαιρνε 30 εκατομμύρια το χρόνο και βαρούσε πέτρες. Δεν δούλευε. Δούλευε, αλλά είναι το στυλ. Είναι και η σωματοδομή του ανθρώπου τέτοια. Χρυσάντε. Ο Σακίλ με τα κιλά που είχε, με τα χέρια που είχε, που ήταν δύσκολο να βρει ένα στυλ γιατί ποτέ δεν είχε μάθει να σουτάρει. Εντάξει, ναι, θέλει προπόνηση, αλλά και θέμα τι θα μάθει. Από μικρός. Έτσι, εσύ σου τάρεις και τώρα χωρίς πίεση. Και αν χάσει μια βολή, δεν σου πει κανείς κάτι. Ο Μαγκή. Ο Μαγκή. Αυτός... Ο Μαγκή, άμα έχει χάσει 5 βολές, μέσα του χρυσά. Εγώ δεν είπα να βάλει 30 τρίποντα. Μέσα του έχει πίεση. Μέσα του έχει πίεση. Νιώθει πίεση ότι άμα χάσει τη βολή. Ότι είναι και θέμα ψυχολογίας. Κάνω μια καταγγελία στα κουμπί που άνοιξαν όταν ήμουν 15 χρονών, ρε φίλε, και σταμάτησε τον μπάσκετ. Ότι είναι και θέμα ψυχολογίας η βολή. Είναι. Δεν είναι μόνο θέμα εξάσκησης. Θα μου πεις στο NBA είναι αλλιώς. Ο αθλητής, ο επαγγελματίας να μην βάζει. Εντάξει, κάποιοι δεν το έχουν, ρε φίλε. Ο Μαγκή δεν το έχει. Ο Μαγκή είναι στην. Δεν λέω μόνο για τον Μαγκή. Συνομοταξία, Χάουαρτ, ποια. Δεν είναι μόνο ο Μαγκή. Είναι κι άλλοι. Για τον Μαγκή είναι αυτό που λες. Ο Χάρης.
Ο Τζόουνς, ο Φλιώνης, ο Μποχορίδης. Για μένα όλο αυτό είναι θέμα ψυχολογίας, καθαρά βολή. Ότι η πλειοψηφία των παιχνών του Άρη έχει άσχημα ποσοστά στη βολή και γενικά σαν ομάδα είναι θέμα ψυχολογικό. Δεν το βλέπω ότι είναι θέμα. Δεν κάνω προπονήσεις βολές. Το στείλω στη Σάντι Κουτσό στα μάτια. Είναι θέμα ψυχολογικό αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν ψυχολογία. Δηλαδή, πώς να πω, τρέμει το χέρι τους για να βάλουν βολή. Να. Γιατί, άμα δεις και τα ποσοστά που έχουν στην Ευρώπη, π.χ. και αλλά στην Ελλάδα είναι τραγικά, αλλά στην Ευρώπη είναι ακόμα χειρότερα. Έτσι. Δηλαδή, τα ποσοστά είναι άσχημα. Αυτό δεν έχει να κάνει. Εντάξει, το τρίποντο είναι πολλά. Αλλά η βολή είναι, θεωρώ, και ως ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή στον Άρη. Γιατί δεν το παθαίνει ένα παίκτη, το έχουν πάθει όλοι. Δεν μπορεί όλοι ξαφνικά να βάλουν βολές. Αυτό θεωρώ ότι είναι και ένα κομμάτι ψυχολογικό. Ναι. Εσύ και εγώ, όταν παίζουμε για την πλάκα μας, δεν το έχουμε αυτό. Καταλαβαίνεις. Άμα πάει το μάτι στον Πόντο και παίζει κανένα τραπέζι δωρό, να σε δω αν θα τη βάλει τη βολή. Φίλε. Να πληρώσει καμιά 150. Να σε δω αν τη βάλει τη βολή. Δύο θα βάλω. Καλά. Με μία. Συγγνώμη. Μηδέν στι δύο θα έχει. Αν έχει πίεση. Καλά. Αν έχει πίεση και έχει και τίποτα μπιντεξ άτομα από δίπλα να σε βρίζουν, μηδέν στι δύο θα έχει. Για να μπει λίγο στη λογική του επαγγελματία. Ο επαγγελματίας άμα χάσει 5 βολές. Αυτό όμως ο επαγγελματίας παίρνει 50, 60, 70, 80 χιλιάρικα. Για να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Σίγουρα. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Αλλά έχει και με ένα είδος πίεσης. Δεν είναι η πίεση του αγώνα στην κρίσιμη βολή. Είναι μια γενικότερη πίεση. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Άρη έχουν μια γενικότερη πίεση για τα αποτελέσματα και κυρίως για τις εμφανίσεις. Γιατί λες, εσύ χάσαμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, το οποίο το θεωρείς φυσιολογικό. Καλά πήγανε. Μαζί σου. Εγώ όμως δεν δέχομαι αυτό ο Άρης να χάσει τον Πανιόνιο, των 5 παιχτών. Σωστό είναι αυτό. Δεν το δέχομαι εγώ. Δεν υπάρχει για μένα δικαιολογία. Καμία. Να χάσει τον Πανιόνιο των 5 παιχτών. Σωστό. Έτσι, γιατί ο Πανιόνιος έπαιξε με 5 παιχτές. Και το δίπλαρο. Άρα με 6. Ούτε 6. 5,5. Γιατί και οι 5 Αμερικάνοι δεν ήταν. Ο ένας ήταν, ό,τι να είναι. Αυτό θέλω να σου πω. Ο ψηλός του Πανιόνιου σε μια επίθεση δεν μπορούσε να κατέβει. Από την κούραση. Δεν μπορούσε να κατέβει. Και έχασε από την ομάδα. Mm. Αυτά τα μας πέρασαν προβληματισμό. Το ζήτημα είναι ότι έχασα από τον Ολυμπιακό με 4 πόντους. Δεν μου λέει εμένα κάτι. Mm. Εμένα αυτό που με λέει κάτι είναι ότι δεν κέρδισα αυτόν τον Πανιόνιο. Ο οποίος, λέμε τώρα, γιατί το ανέφερες και πριν, μπορεί στο Παλέ να έρθει ενισχυμένος στο δεύτερο γύρο. Να έχει κάνει και 5 μεταγραφές ακόμα. Εντάξει, φύγει, άντε. Ευχαριστούμε. Ναι, χάσαμε τον Πανιόνιο. Έκανε την καρδιά περιπέτεια. Να σε μπορεί να στα λέω ωραία, εντάξει. Αν θες να στα λέω ωραία. Ναι. Ωραία, εντάξει παιδιά, εύκολη νίκη στη Φιλανδία. Ωραία. 20 πόντους. Και στα παπάκια μας. Να σου πω και κάτι, εγώ πιστεύω το έχουμε πάρει και όλα. Τι να σου λέω, αυτά τα πράγματα δεν. Ναι. Όχι φίλε, εγώ δεν είμαι από αυτούς. Δεν είμαι από αυτούς. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε. Ούτε αυτό. Ας πω ακόμα και αυτό που είπες εσύ. Ναι. Ότι ο Άρης μπορεί να πάει ψηλά και αυτά. Ψηλά δεν είπα τη λέξη ψηλά. Ναι, ότι μπορεί να πάει. Είπα ψηλά, είπα θα σωθεί άνετα. Πέρσι να σε πω κάτι. Θα σωθεί άνετα. Και θα παλέψει να μπει στην οκτάδα, πέρσι, λέω. Πέρσι ξαφνικά κάποιοι βγήκαν στην τελευταία δύο αγωνιστικές και λέγανε να ο Άρης που πάει για εξάδα. Καλά, ό,τι να είναι. Ο Άρης που ήταν 12ος και βλέπαμε την μπάσκετ έπαιζε ο Άρης. Ναι. Ποιο Άρης ήταν για εξάδα. Βλέπω ότι δεν παίζει αυτό το μπάσκετ φέτος. Χειρότερο παίζει. Όχι, ρε φίλε. Ο Άρης δηλαδή, θες να πεις, επί του Γιαννάκη. Το ίδιο μπάσκετ πέρσι. Το ίδιο μπάσκετ. Όχι, φίλε. Ήταν τρικυμία αυτό που έπεσε. Καλά, γιατί εδώ δεν είναι τρικυμία. Σε ποιο μάτσο. Σε ποιο παίζουμε σε ένα μάτσο που δεν ήταν τρικυμία ο Άρης. Δυστυχώς. Ρε δεν είναι και με πάλι. Με τον Ολυμπιακό. Ποιο Ολυμπιακό. Έβαλε 5 στα 5 ο Τζόουνς. Έβαλε. Αυτό σου λέω. Πέρσι δεν είχε κάποιον. Δεν είναι συντονισμένο όμως. Έχει τον Τζόουνς, έχει τον Μπέλ. Όταν λέμε για απόδοση ομάδα. Έχει παίκτες που μπορούν. Είναι στην κακή του μέρα ο Μποχορίδης, μπορούν να παίξουν καλύτερα. Όταν λέμε για απόδοση ομάδα, εννοούμε η ομάδα να έχει μια συνδυασμένη αντίδραση, να παίξει καλή άμυνα, να επιτευχθεί ένα τομέα. Το να έχω ένα παίκτη εγώ ο οποίο ξαφνικά μου βάζει 5 στα 5, γιατί ο αντίπαλό τον κοιτάει στα μάτια και δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι αντίδραση. Έχω ομάδας. Τον Τζόνς όμως όπως λες φέτος. Έχω τον Μπέλ σε δεύτερη γωνιά. Στο επόμενο έβαλε. Έχω τον Μποχορίδη. Στο επόμενο μας πώς έβαλε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ευρωπαϊκά. Δεν είναι σταθερή. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ευρωπαϊκά. Θες να πεις κάτι διαφορετικό μάλλον από μένα και προσπαθείς να το πεις με έναν άλλο τρόπο. Ακριβώς. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Θέλω να τα λέω λίγο πιο προσοχή, μαύρα λοιπόν. Από ό,τι είναι. Προσοχή, γιατί προσοχή. Αν δω κάτι καλό. Θα είμαι ο πρώτος που θα το πω. Προσοχή λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη. Όπως έβλεπα την πρώτη χρονιά του Λάσκαρη κάτι καλό και το έλεγα. Και, και η ομάδα πήγε. Τρένο πήγε το, η ομάδα. Πήγε στη Σκωτία μετά. Τρένο πήγε η ομάδα. Έτσι με τον πρίφτη. Να τα λέμε για αυτά. Ω, τώρα κανένα δύο θα λένε. Τώρα κανένα δύο θα λένε. Τώρα με τον πρίφτη. Ο πρίφτικο. Όχι, δεν ήταν ομάδα, αλλά εκείνη η ομάδα πήγε. Ναι, ρε φίλε. Τι λέγανε όμω. Και 32 φορέ μεγαλύτερο μπάτζετ. Άλλο αυτό. Καλά, δεν τη συγκρίνω με αυτήν την ομάδα. Τι συγκρίνει τώρα με τον White.
Τον, ναι, παίζει μπασκετάρα όμως. Τον Μακνίλ και τον τέτοιον και τον Waters. Ναι, ρε φίλε, αλλά ήθελες χρόνο για να παίξεις τον μπάσκετ που έπαιξες μετά. Καλά, δεν συγκρίνουν τις δύο ομάδες. Αυτό εννοείται τώρα. Η μία ομάδα πώς είναι και η άλλη πώς είναι. Άλλη ομάδα έπρεπε να συγκρίνεις του Πρίφτη της πρώτης χρονιάς. Της πρώτης έγινα. Της πρώτης χρονιάς του Πρίφτη. Δεύτερη. Της πρώτης του Πρίφτη. Όχι της πρώτης του Λάσκαρη. Με μπάν ήμασταν. Που ήταν η ομάδα. Αυτό σου λέω. Ωραία, με μπάν τότε. Εκείνη για δες εκείνη την ομάδα. Αυτό σου λέω. Πολύ καλύτερη ήταν. Είναι καλά, εντάξει όμως είχες ένα σάσα που πετούσες. Και Έλληνες. Είχες έναν ξένο ο οποίος από ό,τι αποκαλύφθηκε μετά έπαιζε με ένα πόδι. Λοιπόν, με τον κουτσό ξένο. Ευχαριστούμε τον Σταμάτη Μουρελή για το κατατοπιστικότατο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Οι πιο ενημερωμένοι από όλους είστε με Σταμάτη Μουρελή, που τον ακούτε και κάθε σου κου και Σάββατο και Κυριακή 2 με 4. Ο γκουρού της γειτονιάς σας στέλνει ταμείο. Γι' αυτό να ακούτε Σαββατοκύριακα Σταμάτη Μουρελή. Έχει και τις μπηχτές για τον Άρη μέσα. Οπότε ακούτε κανονικά, ενημερώνεστε και πληρώνεστε. Εδώ σε break, ρε φίλε. Εδώ σε break. Τόση ώρα σου λέω να πάμε σε break και εσύ λες όχι. Πάνε σε break. Ο φίλος 779 λέει: ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου της Πάτρας υπολόγισε πολύ τον Άρη και τον κόσμο μας. Αφήστε πικρίες και TV. Όλοι γήπεδο, μη δούμε μισογεμάτο γήπεδο. Και να δείτε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχουμε τρία μάτς με Σιδηρόπουλο Ολυμπιακό που έχουμε χάσει. Το έχουμε γράψει σήμερα το πρωί. Α, από σένα, δύο. Από σένα το είδε. Δύο. Τρία. Δύο μάτς. Τρίτο δύο. Μάτς. Το τρίτο είναι την Κυριακή. Αφού εδώ λέει. 12 Δευτέρου του 11. Άρης ο Σουφού, ο Σουφουπού 1-2. Μετά το 2-3. 5 Δεκάτου του 11. Μετά το 2-3. Άρης ο Σουφουπού 2-3. Ναι. 24 Δευτέρου του 13. Ο Σουφουπού Άρης 2-1. Α, στο Καραϊσκάκη, εγώ λέω για το Βικελίδης. 3-4 σεζόν έβαζε και τη Σιδηρόπουλο. Πλέον 4-9 μάτς με Ολυμπιακό Σιδηρόπουλος. Ναι. Τι λες, ρε φίλε. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός δεν θα άφηναν Άρη να πλησιάσει. Τρένο και ο Ατρόμητος. Η Ξάνθη 3-4 μάτς παίρνει πέναλτι με παράπονα από ΑΕΛ και Γιάννενα. Θέλουν Άρη εκτός Ευρώπης, λέει εδώ 779. Δεν θα σε απειλήσει η Ξάνθη, φίλα. Η Ξάνθη παίρνει τους βαθμούς που πρέπει να πάρει για να σωθεί. Μέχρι εκεί. Και φυσικά, από τη στιγμή που έχει κάνει καινούργιους φίλους, η Ξάνθη είναι φυσιολογικό, μια που μας λέμε για τις φιλίες, να τα παίρνει αυτά τα πέναλτι τα οποία παίρνει. Από εκεί και έπειτα, κοίτα να κερδίσεις εσύ την Κυριακή, να παίξεις έτσι όπως πρέπει να παίξεις. Με δύναμη, με πάθος, χωρίς να υπολογίζεις το παραμικρό, για να πάρεις το τρίποδο και να εξαρτάς από τον εαυτό σου. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, τα ψιλοακού και βέρεσε. Πρώτα κοιτάω τον Άρη, τι θα κάνει ο Άρης. Φυσικά και παίζουν ρόλο όλα τα υπόλοιπα και παίζουν και σημαντικό ρόλο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι θα κάνει ο Άρης. Πάντως, τις τελευταίες 4-5 μέρες έχουμε μια τεράστια πτώση του άσου και του Χ και μία άνοδο του διπλού του Ολυμπιακού στις στοιχηματικές αποδόσεις. Το διπλό του Ολυμπιακού ξεκίνησε από το 1.70, έχει φτάσει στο 2.10. Ο άσος του Άρη ήταν στις 6 μονάδες και έχει φτάσει στο 3.75. Το Χ ήταν στο 4 και κάτι και έχει πάει στο 3.25. Λέει κάτι αυτό. Απ' την άλλη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, βλέπω ότι παίζει ο πρώτος με το δεύτερο και ο δεύτερος πρέπει να έχει την υπερομάδα των 7 θαλασσών και των 9 υπήρων. Ενώ ο δεύτερος, ο οποίος δεν χάνει από κανένα και πουθενά, για να κερδίσει μέσα στην έδρα του δίνουν 5,5. Κάτι ξέρουν αυτοί και δεν μας το λένε μάλλον. Προφανώς. Ή κάτι που ξέρουμε όλοι. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά και πώς θα γίνει. Αντιθέτως, ο Άρης είναι φαβορή, φίλε, για νίκη μέσα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Πόσο? 1,93 δίνει αυτή τη στιγμή. Καλό. Τι καλό. Να το παίξουμε. Καλό. Απάνω το φέρω. Λοιπόν. Όχι, δεν θα πήγαινε. Μάλιστα. Να μας πεις πώς θα παίξει ο Άρης. Καταρχήν ο Σιώπης παίζει. Γιατί κυκλοφόρησε αυτό το ότι δεν παίζει ο Σιώπης και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα πριν ρωτούσε ο κύριος Αγόρας. Του είπα εγώ ότι ο Σιώπης είχε κάτι ενοχλησούλες στο τέλος της προπόνησης, αλλά θα είναι κανονικά στην αποστολή και θα παίξει κανονικά. Ναι. Ναι. Εντάξει, ωραία. Κάτω πιστικό στο ρεπόρτερ, ναι. Ναι! Ωραία. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ωραία. Πώς θα παίξει ο Άρης. Πώς θα παίξει ο Άρης. Θα έχουμε αλλαγή στο σύστημα. Οπα. Πάλι. Για μία ακόμη φορά. Από τον Ερέρα. Που εντάξει, βλέπει το 4-3-3. Δεν του βγαίνει η αλήθεια όπως θα ήθελε. Θα πάμε σε ένα 4-2-3-1 για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και με σίγουρες επιστροφές και με κάποια ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν για την εντεκάδα αυτή τη στιγμή. Αν πάρουμε ως δεδομένο αυτό το σύστημα που θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα
την Κυριακή στο Βικελίδης από τον Άρη. Ένα ερωτηματικό για να ξεκινήσω. Από πού είσαι, θα σε ξεκινήσω από μπροστά. Από πού ξεκινάμε συνήθως? Από πίσω το πάγμα. Το πάγμα από πίσω. Λοιπόν. Στην μπάλα. Στην μπάλα, στην μπάλα. Στην μπάλα. Λοιπόν. Αλλιώς ξεκινάμε μπροστά. Ναι. Λοιπόν. Ο Κουέστα θα είναι στο τέρμα, κανονικά. Επιστρέφει τα δοκάρια. Το ένα ερωτηματικό που υπάρχει είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Αν δηλαδή θα επιστρέψει ο Κωνσταντινίδης ή αν θα διατηρήσει τον Τζανακάκη ο Ερέρα σε αυτό το παιχνίδι. Ένα ερωτηματικό ακόμα υπάρχει στην άμυνα όσον αφορά τον παρτενέρ του Σόουζα στα στόπερ. Αν και ο Ερέρα σήμερα στη διάρκεια της προπόνησης δοκίμασε λίγο τον Μπάσα πάλι στο κέντρο της άμυνας. Αλλά δεν νομίζω να πάει πάλι σε αυτή την επιλογή. Εντάξει, αντιλήθηκε και ο ίδιος ήταν πολύ λάθος αυτό το οποίο έκανε κόντρα στην ΑΕΚ. Άρα αν θα δούμε δηλαδή το Δελιζήσι τον Μαύρα δίπλα στο Σόουζα, και ο Βαλεριάνος θα επανέλθει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στο δίδυμο της μεσαίας γραμμής ή ο Μπάσα ή ο Ματίγια, εγώ γέρνω περισσότερο προς τον Μπάσα, θα είναι ο παρτενέρ του Σιώπη. Με τον Γκάμα και τον Ματέο Γκαρσία να είναι στα άκρα της επιθετικής γραμμής. Τώρα όσον αφορά το φόρ και τον επιτελικό μέσο, εκεί θα εξαρτηθεί, γιατί να κατεβαίνει η μουσική. Ναι. Εκεί θα εξαρτηθεί από το αν θα χρησιμοποιήσει ο Ερέρα τον Μαρτίνες. Είναι αρκετά πιθανό να τον δούμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Καλά το έχω το μικρόφωνο, Χρήστα. Είναι αρκετά πιθανό να τον δούμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, τον 28χρονο μεσοεπιθετικό. Το θέμα είναι ότι αν πάει σε αυτή την επιλογή ο Ερέρα, ποιον θα βγάλει. Αν θα βγάλει δηλαδή τον Ντιγκινή ή αν θα βγάλει τον Γιουνές. Ναι. Ένας από τους δύο θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Το εγώ θέμα τον Ντιγκινή θα βάζα στην κορυφή και πίσω τον Μαρτίνες. Μαζί σου. Και εγώ θα το έκανα αυτό. Και αν χρειαζόταν ένα πιο συντεριφορήσιο κτλ. Ναι. Να πιέσω ή μου να πει στο σκόρ, θα βάζα και τον Γιουνές μετά. Σήμερα έδειξε στην προπόνηση. Όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια. Αλλά αρχίζει να βλέπει κάπως διαφορετικά το παιχνίδι τον Ολυμπιακό από ό,τι μπορεί να το έβλεπε στις αρχές της εβδομάδας. Άρα και... πες μας πάλι. Ενδεκάδα και σύστημα. Τους να καταλήξω λίγο σε αυτό το οποίο ξεκίνησα και ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ναι. Ότι σε αντίθεση με τα περισσότερα βασικά, σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που έχουμε δει τον Άρη, την Κυριακή είναι πιθανό, δεν λέω ότι είναι σίγουρο, γιατί με τον Ερέρα δεν μπορείς να βάζεις το χέρι σου ποτέ στη φωτιά, ότι θα πάει πιο μαζεμένα. Δεν σου λέω ότι δεν θα δούμε τον Άρη να προσπαθεί μέσα στο γήπεδο να παίξει το στυλ ποδοσφαίρου που θέλει ο Ερέρα, αλλά θα πάει σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί και το μάτς, να χτυπήσει και στην κόντρα τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τώρα βλέπεις ότι ο Ερέρα το πάει λίγο παραπάνω στην εξυπνάδα, στην ποδοσφαιρική εξυπνάδα, λίγο στην συσκοπιμότητα. Δεν σου λέω ότι θα το κάνει για 90 λεπτά, ότι θα κάθεται πίσω από την μπάλα, αλλά είναι πιθανό να το δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό. Σε σχέση με άλλα παιχνίδια που δεν το είδαμε. Το είδαμε από λίγο ως καθόλου. Είναι αλήθεια αυτό από τον Άρη του Ερέρα. Και με αυτή την λογική νομίζω ότι ταιριάζει και ο Ντιγκινή στην κορυφή της επίθεσης και ο Μαρτίνες πίσω από τον το Γάλλο, αν επιλεχθεί τελικά αυτός να παίξει στην κορυφή, αντί του Γιουνές. Μάλιστα. Απλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχεις και ένα πιο σφιχτό κέντρο, όπως είναι δηλαδή ένα δίδυμο Μπάσα Σιώπη. Θα δούμε αν θα το εφαρμόσει και στην πράξη. Έχει πιθανότητες, θα φανεί την Κυριακή. Γιατί και ο ίδιος ο Ερέρα νομίζω ότι αντιλαμβάνεται πλέον ότι πρέπει να πάρει η ομάδα το αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι πάση θυσία και για να πάρει μια βαθμολογική ανάσα. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται την πίεση που υπάρχει προς το πρόσωπό του. Άρα πες μας σύστημα και 11. 4-2-3-1. Κουέστα στο τέρμα. Κωνσταντινίδης ή Τζανακάκη στο δεξιά άκρο της άμυνας. Δεν βάζω τυχαία τον Κωνσταντινίδη πρώτο. Ο Βαλεριάνος στο αριστερό. Ο Σόουζα με έναν εκ των Δελιζής ή Μαύραη. Ο Σιώπης με τον Μπάσε ή τον Ματίγια στα χαφ. Ο Γκάμα στα δεξιά, ο Ματέος στα αριστερά. Και α δούμε τώρα μπροστά αν θα επιλέξει τον Μαρτίνες. Αν επιλέξει τον Μαρτίνες, θα είναι ο Αργεντινός σε ρόλο επιτελικού μέσου και μπροστά ο Ντιγκινή ο Γιουνές. Αν δεν τον επιλέξει, Ντιγκινή Γιουνές. Ολυμπιακό έχεις?
Ολυμπιακού, ναι, μια πιθανή δεκάδα υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ξεκούρασε, δεν ξεκούρασε όλου, ξεκούρασε κάποιου ο Μαρτίνη στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Καταρχήν πούλησε παπά με τον Χασάν. Με τον Χασάν, ο οποίο ήταν αμφίβολο. Κοίτα, μπορεί και να μην το χρησιμοποιήσει, αλλά τον έχει 100% έτοιμο τον Παναθηναϊκό. Mm. Γιατί υπάρχει και αυτό το παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Mm. Και στον Ολυμπιακό πρώτα ήθελε να είναι έτοιμο για αυτό το ματ. Μπορεί να είναι στην αποστολή, αλλά μπορεί να μείνει στην εντεκάδα. Αν δεν παίξει ο Χασάν. Ή θα βάλει τον Μάνο στην κορυφή που είναι και σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και θα έχει στις πλευρές τον Χριστοδουλόπουλο με τον Ποντένσε. Αν βάλει τον Χριστοδουλόπουλο στην κορυφή, όπως έκανε δηλαδή με τον Απόλλωνα Σμύρνη την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχει τον Ποντένσε με τον Φετβατζίδη στα άκρα και το φορτώνει πίσω τον επιθετικό. Ξαναπέστην. Τι σύστημα παίζουν αυτοί? 4-2-3-1 για αυτή. 4-2-3-1. Ξεκίνησαν άρα μπροστά στον Ολυμπιακό. Πάνε πίσω. Πάω πάλι πίσω. Πάνε πίσω. Γιάννη Ότσο τέρμα. Μπορεί να κάνει ένα ίδιο με του Βιερίνια. Κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, τον Άρη θα τα βγάζει όλα. Ναι. Ο Ελαμπτελαουί στο δεξί άκρο τη άμυνα. Ο Τσιμίκα στο αριστερό. Ωραία. Ο Βούκοβιτς με το Μεριά θα είναι τα στόπερ. Όχι, το Σισε. Εγώ διάβασα σήμερα και από ό,τι έμαθα λίγο. Θα πάει με αυτού του δύο. Μάλιστα, ωραία. Αλλά εντάξει, και ο Σισε είναι και αυτό μια επιλογή. Ωραία. Στα χαφ. Και ο Καμαρά με τον Κιγέρμη. Καλό κέντρο έχει ο Ολυμπιακός, ναι. Ναι. Μπροστά θα είναι ο Φορτούνης, λίγο πιο μπροστά. Και τώρα οι άλλες θέσεις θα παιχτούν. Ο Ποντένς είναι σίγουρο στο ένα άκρο της επίθεσης. Σε ποιο? Στο Βαλεριάνο. Αλλάζουν αυτοί πολύ συχνά. Ναι. Αλλάζουν. Πού ξεκινάει? Αριστερά ξεκινάει. Αριστερά. Πάνω στον Κωνσταντινή δηλαδή. Ναι. Ναι. Αλλά αλλάζουν. Σου λέω πολύ συχνά. Καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού είναι αυτό. Ναι. Ναι. Και τώρα θα φανεί αν επιλέξει το Μάνο θα πάει ο Χριστοδουλόπουλο στα άκρα. Αν επιλέξει το Χριστοδουλόπουλο για την κορυφή θα πάει ο Φετβατζίδη. Θα πάρει φανέλα βασικό. Θα βάλει το Μάνο στην κορυφή και τον Χριστοδουλόπουλο στάκα. Ναι, στάκα. Είναι πολύ πιθανό. Ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό ατού στο παιχνίδι του, το οποίο για τον Άρη είναι μειονέκτημα. Και αυτό είναι στατικές φάσεις. Ναι. Βγάζει πολλές κομπίνες ο Ολυμπιακός αστημένα. Και εκεί ο Άρης πρέπει να δώσει προσοχή, γιατί έχει φάει κιόλας δύο γκολ. Η καλύτερη ομάδα αστημένα φέτος είναι ο ΠΑΟΚ. Δύο γκολ. Παρ' όλα αυτά από τον ΠΑΟΚ δεν, ναι, δεν δέχτηκες γκολ. Και ναι, δεν είχες και πρόβλημα. Είναι ο Άρης, πάντως, ο Άρης όπως έπαιξε με ορθολογική Άρη άμυνα, ναι, και όχι με ό,τι να είναι, δηλαδή με μπάσα, στόπερ, ή με μαυράει δελζήσει, δεν είχε θέμα. Όποτε τα ανακάτεψε και τα μπέρδεψε είχε θέμα. Στα συστημένες φάσεις. Ωραία. Σιδηρόπουλο θα έχουμε, Κωσταρά θα έχουμε, Αλεξέα θα έχουμε, θα παίξουν και αυτοί τον ρόλο τους. Προσοχή θέλει, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή θέλει από όλους μας. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας. Και βλέπετε ότι οι καμπάνες πέφτουν η μία πίσω από την άλλη, δεν υπάρχουν χάρες. Το τελευταίο που θα θέλει ο Άρης είναι να έρθει μία οικονομική καταστροφή και κλεισμένο των θυρών και αφαιρέσεις βαθμού και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτό πραγματικά θα πάει πολύ πίσω την ομάδα. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή πάνω σε αυτό το κομμάτι, ό,τι και να δούμε από τους κυρίους με τα κοντάρια και τον κύριο Σιδηρόπουλο. Αυτό το οποίο φυσικά άπαντες θέλουμε να δούμε είναι να παίξει ο Άρης έτσι όπως τον είδαμε στις πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, πάμε στο break, να τον 6 και 5 φτάσαμε και θα επανέλθουμε για να ανοίξουμε και γραμμούλες και γενικότερα να συζητήσουμε κι άλλο για ποδόσφαιρο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Τρίτο ημίωρο της εκπομπής που αρχίζει και τέταρτο. Πάμε μέχρι τις 7. Ο Μουρελίστη. Πάμε μέχρι τις 7 με δικές σας γραμμές, δικές σας παρεμβάσεις. Το 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για το ειστήριο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Άρησε, πάμε να γαργαλέψω τον Γαύρο. Τον τηγανίζει τον Γαύρο, δεν τον γαργαλεύεις. Γαργαλεύεις κιόλας. Γαργαλεύω. Γαργαλάω. Γαργαλεύωσε. Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να συζητήσουμε, για να σχολιάσετε το παιχνίδι του με τον Ολυμπιακό, για να μας πείτε εσείς τη δική σας ιδανική ενδεκάδα. Ο Καλφόγλου, ο οποίος παραιτήθηκε γιατί έδωσε τον ΠΑΟΚ ένα κύπελο με το goal offside, το οποίο επέτρεψε να μπει, έγινε φυσικά εκπαιδευτής στην τρίτη εθνική και σιγά σιγά το παιδί αυτό θα πάει και παρατηρητής, άντε και στην ΚΕΔ σιγά σιγά να μπει. Γιατί φυσικά αυτά τα παιδιά τα οποία από ατυχία δεν είδε μία φάση, άτυχος ήταν εκεί, δεν είδε ότι με ένα goal offside πήρε ο άλλος τίτλο και πανηγυρίζαν κιόλας. Θα πρέπει αυτό το παιδί να ανταμυφθεί για τους κόπους τους οποίους είχε σε όλη την διαδικασία της καριέρας του ως βοηθός. Αυτό το παιδί λοιπόν που εξαφανίστηκε όπως λέγανε,
με την πρώτη ευκαιρία. Έγινε εκπαιδευτής και τώρα αυτός ο οποίος αποδείχτηκε, αφού δεν ήταν κάτι άλλο, όπως λένε σωστά, ήταν άχρηστος δηλαδή ως βοηθός. Αυτός λοιπόν που ήταν άχρηστος και όχι κάτι ύποπτο, όπως λένε, θα εκπαιδεύει τους νέους βοηθούς. Συγχαρητήρια. Όπως μου είπε και ένας γνωστός μου σήμερα, μου λέει αυτός, λέει, σε 5 χρόνια λέει, θα δουλεύει σε ομάδα Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι. Σίγουρα όχι ο Άρης πάντως. Ναι, καλά, στον Άρη δύσκολο. Λοιπόν, αλλά αυτά φυσικά στη Θεσσαλονίκη δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν πειράζει, θα τα λέμε γιατί τα γράφουμε εμείς. Εσύ που πιστεύεις ότι θα. Για να πάρουμε και το δικό σου σχόλιο. Ναι. Γιατί δεν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής. Για ποιο πράγμα. Πού πιστεύεις εσύ ότι θα κριθεί το παιχνίδι της Κυριακής. Στη διάθεση του Άρη. Όταν λες διάθεση. Στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Έτσι, ναι. Άλλο διάθεση. Στο αν θα έχει πάθος. Στο αν θα έχει δύναμη. Γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε. Σε κανένα. Ούτε με τον ΠΑΟΚ. Είναι λίγο φλωρέξη η ομάδα. Soft. Αυτή είναι. Soft, ωραία, soft, το είπες. Soft, το είπες ωραία εσύ. Ναι, εγώ λέω φλωρέξ. Ναι, ρε φίλε, δεν κλωτσάει. Δεν βαράει. Δεν το έχει αυτό. Ναι. Γίνεται μια. Από το διαιτητή μια λάθος απόβαση, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Λένε ότι οι ομάδες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Με, και αυτό το πρέπει ποδόσφαιρο. Πρέπει να φλωρεί. Όχι. Δεν, σπάνια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Εντάξει, αυτό είναι και στο πώς θα στο περάσει ο προπονητής και αν το έχει και κάποιος παίκτης μέσα, το νομίζω. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα, λοιπόν, ναι. Ο Άρης ήταν για μένα, παρόλο που δεν έπαιξε το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν για μένα έτσι όπως θέλω να τον βλέπω. Ναι. Δηλαδή, με πίεση ψηλά, με παίκτες σε συγκεκριμένους ρόλους μέσα στο γήπεδο, με καλές συνεργασίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, με πάθος, με κλωτσιά. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης επίσης είδα σημάδια αυτής της αγωνιστικής κατάστασης από τον Άρη. Δεν το είδα με τον ΠΑΟΚ, δεν το είδα με την ΑΕΚ, δεν το είδα με τον Πανιόνιο, δεν το είδα με τον Λεβαδιακό. Ναι. Άρα γι' αυτό σου λέω εξαρτάται τη διάθεση του Άρη. Θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να μπει Ταλιμπάν στο γήπεδο. Θα πρέπει να αντιληφθούν και οι παίκτες ότι αν χάσουν και αυτό το παιχνίδι, δεν θα τους χειροκροτήσει στο τέλος η ομάδα και όλα καλά και όλα ωραία. Ο κόσμος και όλα καλά και όλα ωραία. Και προσοχή. Ναι. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο ο κόσμος. Μην μπερδευτεί κανένας βλάξ. Λέω όμως ότι θα πρέπει η πίεση αυτής της μεγάλης ομάδας να μην αποτελεί μόνο δικαιολογία στο ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Να αποτελεί και μέτρο πίεσης για να πιέζουμε τον εαυτό μας να είμαστε καλύτεροι. Είπε μια ωραία τάκα σήμερα ο Δελιζήσης. Μιλώντας στο συνδρομητικό, στην Νόβα, ότι όποιος δεν αντέχει την πίεση λέει να πάει σπίτι του. Ποιος? Όποιος δεν αντέχει λέει την πίεση λέει να πάει σπίτι του. Δελιζής. Μπράβο το Δελί. Είπε μια πολύ ωραία τάκα. Και είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει. Ωραία. Όπως είπε επίσης, πριν πάμε στον πρώτο φύλο, και έχει δίκιο ότι εντάξει, νέο προπονητής, αλλά και οι παίχτες έχουμε ευθύνες και πρέπει να βγούμε μπροστά να πάρουμε τις ευθύνες. Και για μένα το πιο σημαντικό, και σε αυτό άρχισε να τεστάρει και τον εαυτό του. Ότι αν μια ομάδα είναι καλή ή όχι, αν μια ομάδα είναι δυνατή ή όχι, και αν μια ομάδα μπορεί να βγάλει αντίδραση ή όχι, θα φανεί στα δύσκολα. Οι ομάδες πάντα φαίνονται στα δύσκολα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης για μένα έχει μπει σε μια αγωνιστική κρίση μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Εντάξει, νομίζω για τους περισσότερους. Ναι. Θα φανεί τώρα αν θα αντιδράσει ή όχι. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Διορθώστε το είμαστε. Στα νέα ελληνικά γράφετε με ΕΙ. Διορθώστε το αν θέλετε. Είμαστε, έγραφε η μαμά μου ότι στο σχολείο με ΙΤΑ. Δεν το έχω γράψει εγώ, Χρυσανθέμη. Δεν πειράζει, εσύ υπεύθυνο ύλη. Ωραία. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εδώ ο Μάκης είμαι. Έλα, Μάκη. Είδα και χθες. Λοιπόν, παλικάρια μου. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κομβικό. Ούτε η ισοπαλία μας βολεύει. Σε τι πράγμα. Γιατί έχουμε και άλλα δύο δύσκολα παιχνίδια με τον Απόλλωνα Σμύρνης και με τον Όφη. Και εκεί θα βγάλουν τα μάτια του οι άλλοι για μας. Να κερδίσουμε και στα δύο. Μακάρι, εγώ το εύχομαι. Είμαι μέσα σε αυτό που λες, αλλά το θέμα μου. Εγώ είμαι σε ένα μάτς που δεν μπορώ να κερδίσω, ας μην το χάσω. Και επίσης θα σου πω το εξής. Ακόμα και αν έρθει. Αυτή η δήλωση μου θυμίζει κάτι, περσινή δήλωση μου θυμίζει. Η ισοπαλία όμως, Μάκη μου, άκου να σου πω κάτι. Η ισοπαλία όμως, Μάκη μου, θα αποτελεί ένα τεράστιο χαστούκι σε όλους αυτούς που λένε ότι ο Άρης είναι του Ολυμπιακού. Άσχετα αν εμείς θα παίξουμε και το ξέρουμε, θα παίξουμε το μάτς στα ίσια. Θα είναι ένα τεράστιο χαστούκι στην προπαγάνδα. Και θα είναι μια τεράστια νίκη σε επικοινωνιακό. Ακόμα και η ισοπαλία. Φυσικά, ο στόχος είναι η νίκη. Εννοείται. Εγώ συμφωνώ.
συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί κοίταξε να δεις, Χρήστατε, ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια αυτοί προσπαθούν να μας βάλουν σε κάποιο καράβι. Οπουδήποτε. Ο Άρης έχει αποδείξει περίτρανα ότι δεν είναι σε κανένα καράβι και το ξέρουμε όλοι αυτό και το ξέρουν και οι ίδιοι που το λένε. Αυτοί οι προπαγανδιστές. Το πρόβλημα με μένα είναι άλλο. Ότι θέλω αύριο ο Ερένα να είναι ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Ο ποιος? Ο Ερέρα. Α. Θέλω να είναι ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Ναι. Γιατί πέρα ότι έχει ένα καλό βιογραφικό και ένας καλός προπονητής, δεν τον μετράω μόνο για τις ήττες και οι νίκες δικές του είναι. Απλά θεωρώ ότι πέρα το παιχνίδι με την ΑΕΚ και με τον Πανιόνιο έχει την ευθύνη του. Δεν θα σου πω για τα Γιάννενα, αλλά με τον Πανιόνιο έχει την ευθύνη του. Ναι. Λοιπόν, γιατί χάσαμε βαθμό που δεν έπρεπε να χάσουμε στον Πανιόνιο. Τα Γιάννενα ήταν μια ατυχία. Στο δεύτερο μέχρι που παίξαμε μπάλα, βάλαμε και ένα από τον γκολ μόνοι μας. Τέλος πάντων, δεν θα τον δώσω εκεί ευθύνη. Γιατί έκανε και γρήγορα τις αλλαγές. Με τον Πανιόνιο όμως έκανε πολύ αργά τις αλλαγές, λες και κοιμώντας τον πάγκο, ενώ όλοι το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Και θα θεωρήσω ότι με την ΑΕΚ, δεν θα του πω ότι του βγήκε, δεν είχε καλή μέρα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί τους ποδοσφαιριστές τους βλέπεις σε καθημερινή βάση στην προπόνηση. Mm-hmm. Ξέρει τι έχει. Το είπε χθες πολύ εύστοχα ο Νίκος. Ότι η δήλωση που έκανε είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή δεν μπορεί παίκτες που έχεις εσύ να μην ξέρεις τι σου προσφέρουν. Έτσι. Απλά ένιωσε, θεωρώ ότι αυτοί οι παίκτες που έβαλε μέσα δεν περίμεναν να παίξουν τόσο καλά. Είναι κάπως διαφορετικά. Έχεις μισό δίκιο, θα σου πω που είναι το άλλο μισό που θεωρώ εγώ. Okay. Ο Ερέρα ψάχνει να βρει παίκτες οι οποίοι θα προωθούν σωστά το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα αυτή του εντός εισαγωγικών αιμονή, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που του αρέσει να παίζει και αυτό θέλει να κάνει, να του αφαιρεί πράγματα από το σκελετό της ομάδας. Αυτό έκανε στην ΑΕΚ και το κατάλαβε. Χρήστον, θα έχεις δίκιο να πούμε όμως κάτι. Πριν δύο μέρες είχε δώσει ο Μπάσα συνέντευξη στην Ελβετία και είπε ότι δεν είμαι σε καλή. Είμαι ντεφορμέ. Το είπε, είπε και ο ίδιος ο παίκτης. Δεν έπαιξα καλά στο μάτς. Δεν είπε αυτό. Άλλο είμαι ντεφορμέ, άλλο δεν έπαιξα καλά. Τέλος πάντων, θέμα είναι του προπονητή. Εσύ το βλέπεις σαν δημοσιογράφος που είστε και βλέπεις το παιχνίδι. Το βλέπω και εγώ σαν φίλαθλος. Ότι ο Μπάσα μπορεί να είναι καλός παίκτης. Εγώ δεν τον κρίνω ότι είναι καλός παίκτης. Απλά είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Κάποιοι παίκτες του Άρη δεν μπορούν να προσφέρουν τα αναμενόμενα. Που μπορούν να δώσουν πολύ περισσότερα. Και στο δεύτερο γύρο να βγάζουν μάτια αυτοί οι παίκτες. Αλλά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν μπορούν να προσφέρουν. Μάλιστα. Είναι ντεφορμέ. Και για μένα προσωπικά, επειδή είπατε να κάνουμε και την εντεκάδα, νούμερο 1 είναι ο Κουέστα. Ναι. Νούμερο 2 για μένα δεν λυζήσεις. Μαζί με τον Σόλζα, εγώ αυτούς έκαταζα. Ναι. Στα μπακ θα είχα τον... δεν μπορώ να πω ότι έχω τα καλύτερα μπακ, αλλά αυτή τη στιγμή προσωπικά θα βάζα τον Βαλεριάνο, ναι. Γιατί δεν μου κάνουν καλές θέσεις, δεν είναι καλή αμυντική. Πάμε γρήγορα, όμως, Μάκη μου, για να μιλήσω κι άλλο. Ναι. Το Βαλεριάνο δεν και τον... Δεν επιθετικό κομμάτι, κατάλαβες. Το επιθετικό, σαν αμυντική είναι πάρα πολύ καλή, δεν με βοηθάνε επιθετικά. Ναι. Δεν μου βγάζουν μία σέντρα σωστή. Ναι. Δεν, δηλαδή πρέπει να παρέσουν 50 σέντρες για να πετύχει μία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Βλέπεις ο άλλος, να μην λέμε το όνομα από εδώ. Δύο σέντρες, δύο κεφάλαιες πάμε μέσα. Ναι. Μέσα σε δύο φάσεις. Δεν γίνεται αυτά. Με τον Παναθηναϊκό έκανε δύο σέντρες. Την ίδια ώρα, δηλαδή σε δύο διάστημα δύο λεπτά. Ο Ζαμπάτης έκανε τις σέντρες στο εξτρέμ, όχι ο Μπακ. Έκανε, ο Ζαμπά. Εντάξει, αγόρι μου, ο Ζαμπά, δικό σου. Δεν το έκανε τόσο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά και ο άλλος κάνει καλές σέντρες, έτσι. Ο άλλος κάνει 2 εκατομμύρια. Και ο Βαλεριάνος παίρνει 50 χιλιάρικα. Λοιπόν, τι συγκρίνουμε τώρα. Θα βάζα σιώπη, δεν πιστεύω να τραυματίας. Ναι. Εσύ το είπες ότι θα παίξει. Μπράβο. Και εγώ δεν είμαι, εγώ γιατρός. Όχι, είπες ότι δεν έχει. Αυτό είπαν από την ομάδα, ότι δεν έχει πρόβλημα και θα παίξει. Θα βάζα σιώπη. Ναι. Μαζί με τον Ματίγια. Μάλιστα. Μαρτίνεθ. Μάλιστα. Οπωσδήποτε δεκάρι. Μάλιστα. Θα τον ξεκινούσα τον Μαρτίνεθ, πραγματικά. Ναι, ναι. Και από εκεί πέρα, επειδή έχω δύο παίκτες που δεν μπορούν να βγουν, είναι ο Ματίγια και ο Γκαρσία, γιατί είναι παίκτες που μπορούν να μου κάνουν να πάσα στιγμή τη φάση. Στο center for θα ήμουν ανάμεσα σε την κοινή που δεν έπαιξε πολύ καλά μέσα στην ΑΕΚ, δεν μου άρεσε η θέση που έπαιξε, δεν την έπαιξε καλά, αλλά στον Ατρόμητο την έπαιξε, πέρσι πολύ καλά τη θέση αυτή. Εγώ διαφωνώ. Στο πρώτο ημίχρονο την κοινή ήταν εξαιρετικός. Έσπασε 4 φορές την μπάλα, πάρε βάλε. Άποψη είναι. Αν έβαζε τον γκολ όμως ο Μπρούνο Γκάμα εκεί στο 25, αλλά θα λέγαμε. Τέλος πάντων. Πολύ ωραία φάση να ξεκινήσει ο Κωνσταντινίδης.
Λοιπόν. Πες για να πάμε στον επόμενο. Θα ξεκινούσα με την κοινή και ενδεχομένως στη διάρκεια θα βλέπα κάποια πράγματα. Αλλά αυτή ήταν η 11η που κατέβαζα. Okay. Ενδεχομένως. Να σε καλά, Μάγκη. Μάγκη, να σε καλά. Για να, πάμε και στον επόμενο. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Το καλό στο να κιασάργησε. Ναι. Είστε καλά, έτσι. Καλά είμαστε. Καλά εσείς. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μόλις τώρα ήρθα σπίτι, γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο. Γιατί σ' άκουγα στο ραδιόφωνο, Χρύσανθε. Ναι. Από τα μπασκετικά μπορεί να παίζεις μπάσκετ, ναι. Μπορεί να ξέρεις μπάσκετ, θα ξεκινήσω από ακόμα εκεί. Ακόμα παίζεις. Αλλά το βράδυ όλοι στο Βαθύλακο Σέντερ. Σήμερα θα σου πω ότι φοράς 4 γυαλιά ή 6 γυαλιά και δεν βλέπεις καλά το τι. Δεν έχω δει, καν μάτς. Μόνο το Λαύριο έχω δει. Μπράβο. Λοιπόν, είμαι ειλικρινής όμως, το λέω. Γι' αυτό βάλαμε το Σταμάτη, ρε Θανάση, μέσα όμως, για να πει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Άκουσε να δεις, με το Σταμάτη διαφώνησα κάποιες φορές, ναι. Αλλά αυτό που σου είπε ότι φέτος είναι πιο δύσκολο από πέρσι, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά πέρσι, όταν μιλούσαν για τις δυσκολίες και για τις βαθμολογίες και όλα αυτά, εγώ προσωπικά σε όλους δεν είχα κανένα φόβο για το απευκταίο. Αλλά φέτος, μια ομάδα που έχει παίξει περίπου 10 παιχνίδια, ευρωπαϊκά, κύπελα και τέτοια, και έχει σκοράρει μια φορά 70 πόντους και όλοι οι άλλοι πόντοι είναι κάτω από 65, δεν έχει σωτηρία φέτος. Η ομάδα μας θα παίξει την κατηγορία φέτος, έτσι λέω εγώ, γιατί δεν υπάρχει επιθετική, πώς το λένε, όχι ίστρος, επιθετική ικανότητα, και χάνει από ομάδες κατώτερου επίπεδου σε όνομα από εμάς. Δηλαδή, διαφωνώ μαζί σου ότι δεν πρέπει να παίζεις στην Ευρώπη. Καταρακώνεται το κύρος μιας ομάδος όταν δεν παίζεις στην Ευρώπη, κύριε Τσαλτίδη. Ενώ το μάτι, αυτά τα μάτια που παίζεις με την Κατάγια και τον Κανίγια είναι τέτοιο. Όσο και αν ο θεσμός είναι έτσι όπως τον κοροϊδεύουν όλοι, ναι, ναι. Είναι ένας θεσμός. Αν λοιπόν, Θανάση, μου άκουσε με λίγο. Εγώ από μπάσκετ μπορεί να μην ξέρω για την ομάδα φέτος, αλλά από καταστάσεις ομάδες ξέρω. Αν μια ομάδα λοιπόν έχει προβλήματα παραμονής στην κατηγορία, το να πηγαίνει την Τετάρτη στη Φιλανδία και την άλλη Τετάρτη στην Ουκρανία και την παράλληλη Τετάρτη ακόμα πιο μακριά, δεν τη βολεύει την ομάδα. Είναι καλύτερο να δουλεύει για ένα ματς. Οι Αμερικανοί παίκτες που υπογράψανε συμβόλαιο. Καλά, αυτό τον παπά, τον διάβασα και τον ακούω κι εγώ και θεωρώ ότι είναι παπάς. Εντάξει. Αν ο Αμερικανός δηλαδή πάρει 70 χιλιάρικα, τι του κάνει, πες μου λίγο, τι τον βοηθάει τον Τζόουνς ή τον Χάρις ή πώς τους λένε αυτούς όλους ή τον Γκάιζερ, αν χάνει από τον Κανίγια και από τον Μαραντόνα του μπάσκετ. Τι τους βοηθάει. Πώς θα γίνει. Τι τους βοηθάει στο βιογραφικό τους. Θα κυνηγάνε μόνο. Γιατί αυτό, τότε παίξανε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με όλες τις δυνάμεις και με τον Κανίγια και τον Κατίγια και τον Μπουρουσάγκα παίζανε, λες και παίζανε με τον Σμυρναϊκό Βαθυλάκου. Υπάρχει αφού τους ενδιαφέρει. Μια μικρή διαφορά και μια λέξη θα την καταλάβεις. Στο ένα παίζει χωρίς να έχει το βάρος του αποτελέσματος, ό,τι έχει να κάνει θα κερδίσει, χάσει. Θα είναι καβάλα στάλογο, δεν θα τον πει κανένας τίποτα. Ενώ στο άλλο πρέπει. Και όταν πρέπει. Δεν υπάρχει ομάδα που πρέπει να μην έχει επιθετική ικανότητα ή όπως το ποδόσφαιρο να μην έχει τεχνική ικανότητα και να πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι. Πώς θα το κερδίσει όταν άκουσε δεν υπάρχει λίγο, τεχνική μου, και ικανότητα. Θανάση μου, πώς θα το κερδίσει. Μόνο με την άμυνα δεν κερδίζονται μετά παιχνίδια. Μετά από 23 χρόνια συναναστροφίες με επαγγελματίες, αθλητές, προπονητές και διοικούντες, σου λέω το εξής. Το θέμα ψυχολογία είναι ο μεγαλύτερος παπάς και η μεγαλύτερη fake δικαιολογία όσων χάνουν. Αν είσαι ικανός και ή ξέρεις μπάσκετ, ξέρεις μπάλα, θα μπεις και θα κερδίσεις. Αν δεν είσαι ικανός, θα πεις ότι έχεις ψυχολογικό πρόβλημα. Μπες και κέρδισε. Παίρνουνε 50, 60, 70, 100, 200, 300 χιλιάρικα για να κερδίζουν και να βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο τις ικανότητες που έχουν και τις δυνατότητες που δουλεύουν καθημερινά. Αν θέλουν να πάνε σε ψυχίατρο, να πάνε σε ψυχίατρο. Δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία στον αθλητισμό. Είναι άλλο να μου πεις ότι εκτελώ ένα πέναλτι στο 95 και ναι επηρεάστηκα
Και είναι άλλο να μου λες ότι επί 90 λεπτά ή επί 40 λεπτά είχα πίεση ψυχολογική και δεν μπορούσα. Είναι άλλο να μου λες ότι είχα ψυχολογική πίεση γιατί έπαιζα μέσα σε ένα γεμάτο παλαιός φιλοξενούμενος και ρε φίλε είμαι ψιλοκότα και δεν μπορώ από πάνω τη γιούχα. Και είναι άλλο να μου λες ότι εγώ που είμαι γηπεδούχος μες στο παλέ με 5.500 κόσμο στο πλευρό μου ή στο Βικελίδης με 25.000 κόσμο στο πλευρό μου είχα άγχος. Είχα άγχος. Αν είχες άγχος, μην παίρνεις 200, μην παίρνεις 200 φίλε τότε, αν έχεις άγχος. Αν έχεις άγχος, μην παίρνεις 200 χιλιάρικα, πάρε και εσύ τα 800 ευρώ, τα 600, 700 ευρώ που παίρνει ο επαγγελματίας. Το τιμάζεψες λίγο στο τέλος. Καθόλου. Εντάξει, δεν συμφωνώ σε όλα περί ψυχολογίας, αλλά το σημάδεψες στο τέλος. Συμφωνώ ότι όταν δεν έχεις την ικανότητα, δεν ζητάς 200, ζητάς 50. Λοιπόν, τι πάει να πει ψυχολογικό. Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι παιχταράς, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Ο Μαραντόνα είχε ψυχολογικό ποτέ. Ο Μέση, έχεις ακούσει ποτέ να λέμε για το Μέση ή το Ρονάλντο. Δεν είχαμε καλή ψυχολογία. Τι. Έπιασες ακραία φαινόμενα. Περίμενε. Ακόμα και αυτή, ρε φίλε. Ναι, πού είναι ο Μέση στο παγκόσμιο. Είπε ποτέ. Συγγνώμη, βγήκε και είπα, είχα ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν ήμουν καλός, είπε. Τον βλέπεις όμως πως παίζει. Δεν ήμουν καλός, είπε. Δεν είναι με την εθνική Αργεντινή σε όσα ευρωπαϊκά. Φυσικά ρε φίλε, γιατί δεν έχει τον Ινιέστα, δεν έχει τον Σουάρες, δεν έχει όλους αυτούς. Καλά, ενώ οι άλλοι δεν είναι καλοί. Για να μπορεί να κάνει και τσίκι τσίκι. Πρέπει να έχει μόνο τον Ινιέστα. Καλά, εντάξει. Α, και κάτι τελευταίο. Για πες και το είπαμε τελευταίο. Για λίγα για τον μπάσκετ. Α, για το ποδόσφαιρο, κάτι τελευταίο. Εάν δεν παίξει αυτό ο παίκτη. Και αν δεν παίξει αυτό ο παίκτη που τριπλάρει, έχει ταχύτητα. Σουτάρει. Απ' τα χαφ. Αν δεν παίξει αυτός, ας πάω να κάνω και εγώ τον προπονητή. Φυσική κατάσταση έχει. Πάρα πολύ. Φυσική κατάσταση έχει, φυσική κατάσταση έχει. Καθανάση, δεν είπαμε ότι δεν είναι καλός ο Μαρτίνες, αλλά μην πάμε και στο σημείο το θεοποιούμε κιόλας. Φυσική κατάσταση έχει. Εντάξει. Για 60 λεπτά, 50. Πού, ποιος το λέει αυτό. Δουλεύει στη Smart Physio. Καλά τώρα με συγχωρείς. Μη μου πεις ότι επειδή έπαιζε με τα πάτα. Τα εργομετρικά του τα είδα όταν ήρθε. Ήταν λίγο χειρότερα από τα δικά μου. Λίγο. Όχι πολύ. Τώρα με πέρασε. Είναι λίγο καλύτερα. Είναι τόσο υπερβολικός. Καλά. Με έχεις δει εμένα τα εργοματικά μου. Με συγχωρείς, αλλά με παράλληλο ποδόσφαιρο και με κάθε την πάσα που δεν υπάρχει, περίμενε να βάλεις. Θα πει ο Μαρτίνες, αλλά δεν ήταν έτοιμος ο Μαρτίνες. Και προχθές ο Μαρτίνες, μέχρι το 40 έπαιξε. Μετά από αυτό που είδα, στο παιχνίδι της Τετάρτης. Στο 60. Βάλτον στο 60. Ο Μαρτίνες, για να μιλάμε και συγκεκριμένα, είναι έτοιμος στις τελευταίες 2 εβδομάδες. Ωραία. Άρα λοιπόν, στο μάτς με τον Ολυμπιακό, τα θέλω να κερδίσω. Δεν θέλω να κερδίσω στο τέλος. Άμα Μαρτίνες, Μπει δεν κάνει τίποτα και τον κάνει αλλαγή. Ή για τον άλλον που διαβάζω για τον Βίτορ. Τι έκανε ρε ο Βίτορ. Ο Βίτορ τι έκανε με τον Αΐτη των Σπάτων. Μην θεοποιούμε. Μια φορά πήρε την μπάλα και την πάτησε. Και να σου πω κάτι ρε Θανάση. Πριν το δούμε. Όχι, περίμενε, εκνευρίστηκα τώρα. Ο Βίτορ και ο Βίτορ και ο Βίτορ και ο Βίτορ. 10 λεπτά τον έβαλε. Τι 10 λεπτά. Δεν θεοποιείται κανένας. Καταλάβατε ότι είναι ο παίχτης μαζί με τον Ματέο Γκαρσία και σε δεύτερο βαθμό τον Μπρούνο Γκάμα για μένα. Ότι είναι ό,τι πιο τεχνικό, δημιουργικό κομμάτι έχεις στο να μπορέσει να τριπλάρει και να δημιουργήσει υπεραριθμία στην επίθεση. Γιατί θέλουμε να επιτεθούμε, δεν θέλουμε να αμυνθούμε. Λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε παίχτη να τριπλάρει. Χρυσός υπάρχει στους κρίκους, τριπλάρει ο Μπάσα, ο Ματίγια, ο Σιώπης. Ποιος θα τριπλάρει από αυτούς. Εγώ θέλω να δω τον Μαρτίνες. Άμα θα χρειαστούν να τριπλάρουν, τι θα κάνουν. Εγώ θέλω, τίποτα. Ο κάθε παίχτης, ο Σιώπης δεν είχε να τριπλάρει, Θανάση. Ο κάθε παίχτης έχει ένα ρόλο στο γήπεδο. Εγώ θέλω τον Μαρτίνες όντως να το δώσει ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων όπως με τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν μου λέει Παπαδόπουλο, εγώ δεν θα κρίνω κανέναν. Άμα θα βγει στην αντεπίθεση ο Σιώπης και κλέψει την μπάλα στο κέντρο και μπορεί να τριπλάρει έναν και να βγει τετατέτ, τι θα πούμε. Εκεί είναι ότι δε, επειδή αυτός δεν τριπλάρει πρέπει να σταματήσει και να δώσει την μπάσα. Δεν θα πρέπει να τριπλάρει. Δεν τι νοοτροπία είναι αυτή. Δεν, είναι δεν περιμένεις από το Σιώπη να τριπλάρει. Δεν είναι, άμα δεν ξέρει δεν να είναι τριπλάρει, όλοι για να τριπλάρουν. Δεν είναι όλοι για να τριπλάρουν. Ο Σιώπης μπορεί. Ευχαριστούμε κύριε Θανάση. Τέλος πάντων, εντάξει, αν καταλάβατε για τον Μαρτίνες τι ήθελα να πω, ότι η τεχνική του, πόσα σου τα έκανε στο μάτς προχθές. Με τον Αΐτη των Σπάτων τα έκανε, Θανάση. Τέσσερα. Δεν τα έκανε, ναι, φίλε μου, με τον Αΐτη των Σπάτων. Τέσσερα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Καλό βράδυ. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο. Με τον Μανολά αριστερό μπακ,
με το Μάγκα και Ηρακλή στην άμυνα. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το Μαρτίνες. Έτσι. Το ούτε μάγκα. Το Διαμαντόπουλο. Έλα, ακροατή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, ρε παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Θα μην πούμε και για βόλεϊ τώρα. Για βόλεϊ. Να πούμε, να πούμε και για βόλεϊ και τίποτα, κανένα άλλο άθλημα. Εντάξει. Ανεβαίνει ο Άρης με Ζορπίδη. Ναι. Λοιπόν, ανεβαίνει, ναι. Το ξέρω. Άντε να δούμε. Λοιπόν, φίλε, παιδιά, ο Άρης δεν κατεβαίνει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Την Κυριακή. Τι κατεβαίνει. Για μένα. Κατεβαίνει να μην το χάσει. Μάλιστα. Κατεβαίνει να μην το χάσει. Γιατί. Και από εκεί ξεκινάει, άρα περιμένω συντηρητικό παιχνίδι. Για μένα. Αυτή είναι η άποψη του φίλου. Η άποψή μου είναι αυτή εμένα. Στόχος είναι της ομάδος να μην χάσει. Αν την κάτσει το παιχνίδι και το πάρει, με γιάτς με χαρά της καπέλο της, μπράβο. Αν δεν την κάτσει, θα λήξει χ. Εγώ αυτό βλέπω, παιδιά. Μάλιστα. Θα παίξει η ομάδα και ο προπονητής. Νομίζω ότι θα δούμε λίγο πιο συντηρητικό τον Άρη. Δεν ξέρω αν θα βάλει κανένα χαφ παραπάνω. Όχι. Αλλά για μένα το επιτοπλίστο που επικρατεί τώρα στην ομάδα και στο προπονητικό team είναι να μην χάσω. Αν καταφέρω και κερδίσω, είμαι μάγκας. Το να πας πιο συντηρητικά δεν σημαίνει ότι πας για να μην χάσεις, να ξέρεις. Τι πας, να μην χάσεις ρε φίλε, αφού τα έχεις χάσει. Έχεις χάσει τον ΠΑΟΚ και είσαι στις τρεις ήττες. Ότι στην τέταρτη σκέφτεσαι. Γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θες να κερδίσεις την Κυριακή. Ή να μην χάσει, όπως λέει ο φίλος. Να μην χάσω, βρε και. Σκέφτεσαι να μην κάνω τέσσερις τις ήττες, φυσικά. Υπάρχει. Αυτό ακριβώς. Είναι το, μόνο πράγμα που μπαίνει σε ψυχολογία. Λες να μην κάνω τέταρτη ήττα. Αυτό λέω, ότι μπαίνει σε ψυχολογία και είναι ότι δεν πρέπει να κάνω. Και με τον Ολυμπιακό, το η μη ήττα είναι και επικοινωνία. Είναι νίκη στην επικοινωνία. Η μη ήττα. Ότι ο Ερέρα φτάνει μέχρι εκεί. Καλό βράδυ, να έχετε. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Θες να βάλεις ώρα. Συνεχίζουμε. 23-10-287-8-8-8. Θα πάμε μέχρι παραπέντε έτσι και θα κλείσουμε παραπέντε. Έτσι. Για να προλάβουμε και τα break τα διαφημιστικά που είναι απαραίτητα. Γιατί έχει αγώνα χωρίς αυτό το βράδυ. Και εγώ. Αγώνα. 8.30 ώρα, ναι. 8.30 ώρα. Βαθύλακο Σέντερ. Έχεις και τη στολή μαζί σου. Θα πας κατευθείαν στο γήπεδο. Θα πας κατευθείαν στο γήπεδο. Όχι. Είναι 3 λεπτά το σπίτι. Εντάξει, μπορεί να έχεις μαζί σου στολή να πας κατευθείαν και να κάνεις ζέσταμα. Έτσι. Η στολή πάντως στο Reporters, φίλε που μου ήταν ίσα με το Σκεμπέ, τώρα play. Θα αγωνιστούν οι ρεπόρτερς φέτος. Όχι, δεν κατεβήκαμε. Δεν κατεβήκατε. Λόγω πολλαπλών υποχρεώσεων. Μάλιστα. Δεν βολεύει, ρε φίλε. Δεν βολεύει. Ειδικά εμείς οι οικογενειάρχες, εκείνες τις ώρες που βάζαν τα μάτς, δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Κατανοητό. Λοιπόν, ενώ εμένα με είχε βολέψει κάποια στιγμή, κάτι τρίτες βράδυ, κάτι πέμπτες βράδυ, αυτά ήταν ωραία. Εντάξει. Αλλά μετά τώρα. Και να μην σε βολεύει, βρίσκεις τρόπο για να σε βολεύει σε τέτοια θέματα. Γιατί δεν έχω Βεβαίως. Ένα εξαιρετικό Βεβαίως. Προσωπικό στο λαμπαοτάρι στο Λίμπερο που μπορεί να καλύπτει. Έτσι. Έτσι, έτσι, αλήθεια. Τι το κάναμε το επιτελείο, ρε φίλε. Επιτελείο. Τι δίνουμε χιλιάδες ευρώ. Άμα το βάλεις από την πρώτο χρόνο που ζεις μέχρι τον τελευταίο, είναι χιλιάδες τα ευρώ. Τι είναι, εκατοντάδες, χιλιάδες είναι άμα τα βάλεις. Όταν τα προσθέσεις όλα, χιλιάδες ευρώ. Στο Λαμπαουτάρης, έτσι. Ο Λαμπαουτάρης. Το site που έχει τους εργαζόμενους του φίλε με τέτοιο. Πριν ένα μήνα είχαμε. Με πρόσληψη. Πριν ένα μήνα είχαμε και γενέθλια. Εντάξει. Εντάξει. Δεν σας έβγαλα βόλτα και αυτό. Δεν το πήγες χαμπάρι. Όχι, το πήγα 26 Σεπτεμβρίου. 26 Σεπτεμβρίου. Μην κάνουμε δηλαδή κάτι. Εγώ ξέρω μια χαρά πότε είναι. Ένα event. Αλλά λέω ας μην κάνω τώρα πάλι. Έχουμε έξοδο φέτος. 26 Σεπτεμβρίου. Αεροπορικά αυτά. Του 11. Του 11, ναι. Του 11 δηλαδή. 7 χρόνια. Όχι. Ναι. Και 7 χρόνια και στον Απρίλη. Πρέπει να διοργανώσω μια καλή κοπή πίτας. Και τον Απρίλη κλείνω εγώ 7 χρόνια. Τι, 7 χρόνια στο Λαμπαουτάρης. Ωραία. 23-10-287-8-8-8. Νόμιζα να πάμε σε break και κλείσαμε το τηλέφωνο. Είδες τι έγινε. Ανοιχτές οι γραμμές για κανένα τακτάκι ακόμα. Ναι. Που θα πάμε παρέα. Λοιπόν, ο Χασάν είπε ότι ο Άρης είναι διαφορετική ομάδα από τις υπόλοιπες. Δηλαδή τι. Διαφορετική από τους υπόλοιπους. Ναι. Είναι καλύτερο να παίζουμε ομάδες που θα θέλουν να επιτεθούν γιατί είναι εύκολο και για εμάς να δημιουργήσουμε. Κάτσε το γυρίσω τώρα να παίξω με 5-4-1. Θα σε πω εγώ, Χασάν. Θα είναι, νομίζω, αυτό που είπε και ο φίλος και το λέει και το είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα είναι λίγο πιο μαζεμένος ο Άρης την Κυριακή. Ο Άρης πήρε τη Χαμαλίδου από τον ΠΑΟΚ. Μία κοπέλα η οποία έβγαλε μία ανακοίνωση νωρίτερα και έλεγε ότι επί δύο χρόνια δεν την πληρώνανε, δεν της καλύψαν τα ιατρικά έξοδα. Αυτά φυσικά δεν τα λέμε. Γιατί, μόνο τα θετικά στο, λέμε για την ΠΑΟΚ, οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αφού στον ΠΑΟΚ όλα πάνε καλά και πάμε. Όλα πάνε καλά. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε.
ήθελα να ρωτήσω, ακούστηκε κάτι ότι ο Σιώπης υπάρχει πιθανότητα να μην παίξει? Δεν μας ακούσα την αρχή. Όχι, δεν σ' ακούω γιατί μου είχα δουλειά. Ωραία. Είπαμε ότι θα παίξει. Αυτό λέει η ομάδα. Ναι, γιατί υπήρχε, έγινε κάποιος τραυματισμός. Είπαν ότι στη σημερινή προπόνηση ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, αλλά θα είναι κανονικά στην αποστολή και θα παίξει. Αυτό ρωτήσαμε τους ανθρώπους του Άρη και μας είπαν θα είναι κανονικά. Χρήσανθε, εσύ στη θέση του φίλου Αριανού, του φίλαθλου, εάν σπάσει ο διάολος ο ποδάρι του και δεν παίξει ο Σιώπης, όταν όλα αυτό το χρονικό διάστημα κάποιοι άνθρωποι επενδύουν στην εσωστρέφεια και προσπαθούν να μας βάλουν στο μυαλό ότι ο Σιώπης είναι δανεικός και θα τραυματιστεί παραμονές. Και γίνει αυτό το πράγμα, θα το πιστέψω. Για αυτούς που δεν ασχολούνται και πολύ. Αν όμως ο Σιώπης παίξει κανονικά, θα πάμε σε αυτούς εδώ που λέγανε τις μπούρδες να τους θέσουμε πρώτον ευθυνό τους? Όχι. Γιατί τη μέρα που πήρε τον τζιμπούρ, οι ίδιοι άνθρωποι που λένε για τον Σιώπη, σου λέγανε δεν έχεις λεφτά να πάρεις τον τζιμπούρ. Τη μέρα που έβγαλε την εγγυητική με τον Καρυπίδο της ΓΑΜΑ Εθνική, σου λέγανε δεν έχει τα λεφτά να βγάλει την εγγυητική. Τα έβγαλε, ναι. Ήρθε ο Τσιμπούρ, άσχετα πώς έπαιξε μετά ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος έμεινε η λάσπη. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, αυτό το καταλάβουν όλοι. Εγώ λοιπόν λέω ότι και με ένα πόδιο Σιώπης πρέπει. Με ένα πόδιο Σιώπης πρέπει να είναι στην δεκάδα την Κυριακή. Ναι, αυτό σε λέω. Αυτό σε λέω και αυτό πρέπει να δουν όλοι. Να έρθουν, να σηκωθούν και να έρθουν στο γήπεδο. Σωστό. Δηλαδή. Είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που πρέπει ή θα πας μπροστά ή θα φας κατραπακιά, να σου το πω έτσι. Εάν θέλουν λοιπόν οι Αριανοί, η ομάδα τους, να πάει μπροστά, θα πρέπει να έρθουν στο γήπεδο, φίλε. Όταν λέω να έρθουν στο γήπεδο, να είναι μάω-μάω κανονικά. Πώς θα σε πω, όπως με τον απέναντι, έτσι και τώρα. Μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να έρθουν και να το γεμίσουν χειρότερα, περισσότερο από τον συντοπίτη. Κατάλαβες? Να στα ακούσουν λίγο, έτσι, να κουνήξουν το κεφάλι τους λίγο. Καταλαβαίνεις να σου πω, έτσι. Ναι. Διότι το μάτς αυτό είναι χειρότερο απ' όλα. Πώς θα σου το πω, όχι θέμα δυσκολίας, δεν είναι το δυσκολίας. Έχουν βάλει διαιτητή και κοράκια, ναι. Ασύλληπτα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, μόνο με τη βοήθεια του λαού θα γίνει αυτό, θα γίνει η αντεπίθεση, πώς θα σου πω. Θα γίνει... θα έρθουν τα πάνω κάτω. Διότι το θέμα είναι όχι ψυχολογικό που έλεγε ο άλλος ο φίλος ότι ξέρεις και εσύ ότι ψυχολογία να έχεις. Αλλά είναι άμα φας μια σφαλιάρα από το πουθενά, τρελαίνεσαι. Με κατάλαβες? Πρέπει να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Και έχουν θάψει τον προπονητή. Τον προπονητή τον έχουν, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι στο πυροβόλο μπροστά. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Μπούρου, είμαστε να πούμε δύο εβδομάδες με τον προπονητή. Να κάνει, να φύγει, να είναι στο χαστρο. Δεν γίνεται έτσι ομάδα. Ομάδα θέλει υπομονή, θέλει και επιμονή από εμάς. Και από τους ίδιους βέβαια, έτσι. Και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές πρέπει να επιμείνουν. Και από τον προπονητή και από όλους. Να έχουμε και λίγο τσαγανό. Εγώ δεν είπα να πάω να βάλει τον Διαμαντόπουλο δεκάδα. Αλλά στον έχει μια αλλαγή. Τι έγινε? Είναι πιθανό να τον έχει στην αποστολή σε αυτό το μάτς. Ναι, παιδιά, χωράει και σαν 4-4-2. Μπορεί και ακόμη και να μην αρχίσει και με τον το δεκάρι. Και στο τέλος να τον γυρίσω 4-4-2. Μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί να παίξει και πλάγια. Μπορεί τέλος πάντων να παίξει μόνος του μπροστά. Δεν μπορεί να παίξει πλάγια. Μόνο φορ μπορεί να παίξει. Μόνο στην κορυφή είναι. Ναι, μόνο φορ. Εντάξει, έχει παίξει και στον Απόλλωνα πλάγια. Στη Β' Εθνική. Πρόπερση που ανέβηκε. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Στη Β' Εθνική. Σημασία, παιδιά, έχουμε εμείς. Εμείς οι ίδιοι να αφήσουμε καναπέδες, να αφήσουμε τη βλακεία στο κεφάλι. Γιατί και εγώ σκέφτηκα, ας πούμε, μετά την ήττα, μετά 4 γκολ. Κοιτάχτηκα με τους άλλους και λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχεις. Δεν μπορώ. Αυτό το αλλά το ρε, περνάνε οι μέρες. Στον κόσμο αποτυπώθηκε και την κίνηση. Και Τετάρτη, αδερφέ, πήγα και... ήμουν εδώ και πήγα και την Τετάρτη. Δηλαδή εκεί που έλεγα, ρε φίλε, δεν υπάρχει που θα πάω. Μόνος μου έτσι θα βαρέσει το κεφάλι με τον Ολυμπιακό, πήγε Τετάρτη. Η κινητικότητα πάντως δεν είναι ίδια με άλλες φορές. Φυσιολογικό είναι. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό και είναι νορμάλ. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, φυσιολογικά είναι όλα και αυτό που νιώθετε. Και αυτό που νιώθετε μετά την πίκρα που νιώσαμε να πούμε με, με την ΑΕΚ, αυτό το έκτρωμα του δευτέρου ημιχρόνου, πρέπει να τα αποβάλουμε. Αλλά εγώ βλέπω υπάρχουν δυνατότητες. Όλα είναι στο τσίκ. Δηλαδή η καταστροφή από την επιτυχία είναι στην τρίχα. Να είσαι καλά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα παιδιά γίνονται.
Εντάξει. Να είσαι καλά, να καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, Βασίλη, καλησπέρα. Έπεσε. Ο επόμενος. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για άλλα 7 λεπτά. Όσοι προλάβουν να πάρουν και να βγουν στον αέρα τη πόλη, προλάβανε. Χρυσός ο Πετρούνιας λέει: κύρια, είτε ο Έλληνας εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Όσο για τον Άρη, θα χάσετε όπως ακριβώς χάσετε με την ΑΕΚ. Τρίτο παγκόσμιο. Δυστυχώς έχετε ανάγκη πολλά, πάρα πολλά. Αν με καταλαβαίνετε, που με καταλαβαίνετε σίγουρα, λέει ο φίλος 787. Γεια σου, φίλε 787. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Εμείς σε καταλαβαίνουμε, αλλά θα πρέπει να ξέρεις, φίλε μου, ότι καταλαβαίνουμε ότι είσαι και λίγο παραπληροφορημένος ή μπερδεύεις τον Άρη με κάποιες άλλες ομάδες που τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Ο Άρης δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα, που υπονοείς. Και σε κάθε περίπτωση όταν χάνει, χάνει γιατί δεν μπορεί να παίξει παραπάνω ή γιατί είναι σε κακή μέρα και όχι για κάποιο άλλο λόγο. Θα δούμε αν θα χάσουμε την Κυριακή. Εγώ ελπίζω να μην χάσουμε την Κυριακή. Αλλά αν δεν χάσουμε την Κυριακή, τι θα βγεις να πεις? Θα βγεις να πεις μπράβο στον Άρη που δεν έχασε, τελικά έκανα λάθος. Αν χάσουμε όμως, ακόμα και αν έχουμε χάσει όχι με τον τρόπο που εννοείς εσύ, αλλά στα ίσια, η λάσπη θα έχει πέσει. Όπως και με τον Σιώπη τώρα. Δηλαδή ο Σιώπης τώρα δεν είχε δικαίωμα να τον τραβήξει λίγο το πόδι του ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ακριβώς κάποιοι υπονοούν ότι δεν θα παίξει γιατί είναι. Πες το. Ματιαγμένος. Ματιαγμένος και δανεικός. Ναι. Αν παίξει όμως, τι θα πούνε? Και εγώ θα πω και το άλλο. Αν παίξει και δεν είναι καλός, πάλι θα έχουν να πούνε. Δηλαδή, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Ναι, πάντα θα υπάρχει κάτι για να πούμε. Mm. Εντάξει. Τάσον. Αυτό υπάρχει, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και να αξιολογούμε. Και αυτούς τους ανθρώπους που μεταδίδουν την πληροφορία. Όπως κάποιοι, ναι, όπως κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ζουν με το γεγονός. Εγώ σας έχω πει, επειδή πολλές φορές με πιάνει στο στόμα του και ο Ραπτόπουλος, ναι, και λέει, όταν εγώ ήμουν στο Μετρόπολης και έκανε εκπομπή ο Ραπτόπουλος μια μέρα και έλεγε κάτι για τον Κουλουχέρι και έκανα παρέμβαση και το είπα, το παραδέχτηκε. Πώς μου λέει, ρε Χρυσάνε, θα έχω ακροματικότητα, αν δεν σας βάζω μπρίζες? Το είχε πει ο άνθρωπος και το λέει. Και το λέει συνεχώς. Πώς θα έχω ακροματικότητα, αν δεν σας βάλω μπρίζες? Τώρα, αν εσείς ακόμα, ενώ έχετε διδαχθεί όλα αυτά που σας περιέγραψα λίγο πριν. Γραπτό κείμενο είναι αυτό που σας λέω για τον Τζιμπούρ, τη μέρα που ήρθε. Ή για το αν θα καταθέσει τα χρήματα ο Καρυπίδης. Δεν πρόκειται να τα κατέθεσε. Μετά βγάλαν το άλλο, τα κατέθεσε, αλλά η τράπεζα, προσέξτε, η τράπεζα Πειραιός έκανε μαμουνιά για 1.000.000 ευρώ. Τα εμφάνισε χωρίς να υπάρχουν. Πέρασαν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μετά πήγε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τόσο δυνατός είναι ο Καρυπίδης που είχε πιάσει και το Υπουργείο Εμπορίου. Και εκεί φαινόταν. Πήγε στο Γεμί μετά. Είχε και το Γεμί πιασμένο. Δεν θα ανέβει αν δεν γίνει η καθάριση. Ανεβαίνει. 15 ψέματα στη σειρά για εσωστρέφεια για να πλακώνονται οι Αριανοί και τα 15 αποδεικνύονται ψέματα και με ρωτάτε αν είναι το 16ο ψέμα πάλι. Τι θα είναι? Τι θα είναι? Αν είναι να τσιμπάτε, τσιμπήστε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, εντάξει. Και γι' αυτό φτάσαμε σε ένα σημείο να προσπαθούν να βγάλουν εμάς ψεύτες και να μας στοχοποιούν. Γιατί εκμεταλλευόμενοι αρνητικά αποτελέσματα ή λάθος των παραγόντων του Άρη, έμπλεξαν όλους εμάς. Να λέει, α, δεν σας τα λέγανε. Δεν σας τα γράφανε. Ή όταν τα λένε και τα γράφουνε. Γιατί τα λέτε και γιατί τα γράφετε? Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Παιδιά, δεν θα πρέπει εμείς τώρα να πέφτουμε στη λούμπα. Πετάζει κάποιος κάτι και το παίρνουμε και εμείς μεταξύ μας, δεν ασχολούμαστε με την ομάδα μας. Εμείς δεν πέφτουμε στη λούμπα, επειδή υπάρχουν όμως, λοιπόν, άνθρωποι που πέφτουν και αυτό τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να μην το λέμε, τελείωσε. Και αν ο ποδοσφαιριστής τάδε, να μην πω εγώ όνομα, τον τράβηξε το πόδι του, ναι, ποδοσφαιριστής είναι και τον τράβηξε το πόδι του. Είναι αυτά δηλαδή τώρα. Πήρε χθες ένα τηλέφωνο, εγώ σας παρακολουθώ συνέχεια. Δεν παίρνω τηλέφωνο όμως. Ναι. Πήρε κάποιος τηλέφωνο και πέταξε κάτι, είπε εκεί κάτι στην αρχή και όλη η εκπομπή πήγε εκεί. Εμείς θα ασχοληθούμε με την ομάδα μας. Καλά, δεν πήγε. Είναι μια καινούργια ομάδα, έχουμε όλοι τον προπονητή μας, τον στηρίζουμε, γίνονται κάποια λάθη και από τον προπονητή και από τους παίκτες και από εμάς και από τη διοίκηση, μικρά ή μεγάλα, θα διορθώσουμε για να πάει η ομάδα μπροστά. Απλά πράγματα. Και σίγουρα θέλουμε να είναι και ο Σιώπης σε καλή κατάσταση και ο Διαμαντόπουλος και ο Γιουνές και ο Τιγκινή και όλοι οι παίκτες. Παίκτες ομάδες δεν είναι? Ναι. Όλοι λοιπόν στο γήπεδο να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Δεν περισσεύει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Υπάρχουν φωνές λογικής, πραγματικά. Βασίλη, έχουμε άλλον. Ωραία. Αυτά. Σιγά σιγά νομίζω. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα περιγράψει τη νίκη του Άρη την Κυριακή το βράδυ. Δεν το πας καλά το έργο. Τι? Δεν το πας καλά το έργο. Εγώ. Ναι. Πήγες στη Νέα Σμήνη και μας ξεφτέλησες.
Σπίτι στο άκρη, Μισελ Τέλη. Στο άκρη, τι έκανε εσύ. Εγώ να μην δεν έχασα και στο δεύτερο και μήκο του πάτησα. Μια φυσιολογική ήταν την ομάδα που έχω κερδίσει τρεις φορές. Και στις δύο από τις τρεις ήμουν εκεί. Άντε πες. Τρεις φορές την έχεις κερδίσει την άκρη στην ιστορία σου. Τρεις φορές, ναι. Και τις δύο από τις τρεις εγώ ήμουν εκεί. Ναι, αλλά ήσουν επειδή δούλευες. Τι ήθελες να με έρθει. Ήσουν αναγκασμένος να πας. Και τώρα τι δεν ήμουν αναγκασμένος. Όχι, γιατί μπορούσα να πάω εγώ. Πού? Στο ΆΚΑ. Όχι. Α, όχι. Λοιπόν. Ακολουθεί η ώρα. Αθήνα είναι δικό μου πεδίο. Τι είναι? Δικό μου πεδίο δράσης. Σε όλα τα παιχνίδια. Όχι. Όχι, όλα. Ωραία, λοιπόν. Μέχρι να βαρεθώ, πάω 2-3 και βαρεθώ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Μετά πες παντόφλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η Κατερίνα αναποθέτουμε όλες τις ελπίδες μας. Στην Κατερίνα αναποθέτουμε όλες τις ελπίδες. Πού θα πας τα παιδιά. Σε κάθαρα, ναι. Δηλαδή κάποια μέρα δεν πάρω και εγώ τηλέφωνο. Με τέσσερα παιδιά και Κατερίνα, πώς θα αναφύγει. Γιατί δεν πάει ο Νίκος και τέτοια. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε. Θα παίρνω και την Κατερίνα μαζί. Με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τώρα μου τα χαλά. Εμείς θα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5, ελπίζοντας ότι θα έχουμε να συζητήσουμε για την νίκη του Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.